πρώτη η οποία μίλησε για άσκηση στην καρδιακή ανεπάρκεια και γενικότερα για αθλητική καρδιά ήταν η Χένσεν το 1899. Αυτή ήταν μία Σουηδή γιατρός, η οποία ήταν και δρομέας μεγάλων αποστάσεων στα σκι, αυτά που περπατάνε δηλαδή με τα σκι σε μεγάλες αποστάσεις. Οπότε είχε παρατηρήσει ότι αυτοί οι οποίοι κάνανε αυτό το άθλημα είχαν μακροζωία, καλύτερη υγεία και βέβαια μεγαλύτερη καρδιά. Οπότε έθεσε το θέμα της άσκησης και της καρδιάς, που έως τότε ήταν άγνωστο. Έτσι λοιπόν, μετά καταλάβαμε ότι το να αθλούμαστε καθημερινά μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα, να ζούμε περισσότερο, μειώνει τις επανεισαγωγές των καρδιοπαθών στο νοσοκομείο και βέβαια μας οδηγεί σε απώλεια βάρους και καλύτερη γενικότερη υγεία. Είναι όμως ασφαλές για κάποιον καρδιοπαθή να ασκείτε? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει πάνω απ' όλα να το συζητήσει με τον γιατρό του. Δηλαδή, δεν είναι ασφαλής η άσκηση για οποιονδήποτε άνθρωπο εάν δεν έχει, και ιδιαίτερα για τον καρδιοπαθή, εάν δεν έχει την έγκριση του γιατρού του. Γιατί εγκυμονούν αρκετοί κίνδυνοι. Γενικά όμως θα έλεγα ότι όταν κάποιος είναι ασυμπτωματικός και έχει καρδιακή ανεπάρκεια, αυτόν τον ασθενή τον ονομάζουμε σταθερό, τότε αυτός ο ασθενής θα πρέπει να αθληθεί. Όχι επιτρέπεται, θα πρέπει να κάνει άθληση καθημερινά. Γιατί η άθληση θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, να πετυχαίνει τους στόχους και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει και άλλες παραμέτρους της ζωής του, εκτός από την καρδιακή του ανεπάρκεια, όπως είναι η χοληστερίνη, η αρτηριακή πίεση ή γενικότερα έτσι, η ικανότητά του προς άσκηση. Τώρα, τι τύπος άσκησης ενδείκνυται για αυτούς τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια? Ενδεικνύονται δύο τύποι άσκησης, που είναι η αεροβική άσκηση, που αεροβική άσκηση κατατάσσουμε το περπάτημα, το κολύμπι, την αεροβική άσκηση που γίνεται μέσα στις πισίνες, καθώς επίσης το χορό και το ποδήλατο, και η αναερόβια άσκηση, η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με αύξηση του μυϊκού ιστού. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί 2-4 κιλά κατά βάση στα δύο χέρια, 10-15 επαναλήψεις, 2-3 φορές την εβδομάδα για να ενισχύσει το μυϊκό ιστό. Πολλοί από τους ασθενείς με ρωτάνε γιατί αν περπατάνε που κάνουν καλό στην καρδιά θα πρέπει να κάνουν και μυϊκή άσκηση. Έχω να απαντήσω τρία πράγματα σε αυτό. Το περπάτημα από μόνο του ή το έντονο βάδισμα ή το ποδήλατο είναι δυνατόν να ενισχύσει το μυϊκό μας σύστημα, αλλά όχι τόσο όσο να προστατεύει τα οστά μας από τις κακώσεις και τους τραυματισμούς τους οποίους επιφέρει το περπάτημα. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε ότι όταν κάποιος κάνει ελαφρύ τζόκινγκ, τότε επιφέρει αύξηση της τάσης σε οστά όπως είναι τα γόνατα, η μυρή, η γοφή κτλ. Οπότε, σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να ενισχύσουμε και το μυϊκό μας σύστημα για να μπορέσει το μυϊκό μας σύστημα να ανταπεξέλθει στην άσκηση και να μην επιβαρύνουμε πολύ τα οστά μας, που σε αυτές τις ηλικίες και λόγω της αβιταμίνωσης D που έχουν οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι δυνατόν να σπάσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα ορθοπαιδικά. Και βέβαια θα πρέπει να αποφεύγονται ασκήσεις στις οποίες κρατιέται η ανάσα ή περιορίζεται ουσιαστικά η οξυγόνωση, όπως για παράδειγμα είναι τα push-ups ή η κοιλιακή. Τώρα, πώς πρέπει να ξεκινήσουν την άσκηση αυτοί οι ασθενείς? Θα πρέπει για ένα χρονικό διάστημα, κυρίως ενός μήνα, να ξεκινήσουμε με 10-15 λεπτά άσκησης 2-3 φορές την εβδομάδα. Η περισσότερη άσκηση στην αρχή θα τους βλάψει, δεν κάνει καλό. Στη συνέχεια, λοιπόν, όταν ξεπεράσουμε το μήνα, θα πρέπει να πάμε στα 30 λεπτά 5 φορές την εβδομάδα με μεσοδιαλύματα. Βασικά, τα διαλύματα θα πρέπει να χωρίζονται 2 φορές τη εβδομάδα, να είναι Κυριακή, ας πούμε, ή και Τετάρτη, για να μπορέσει να ξεκουράζεται το μυϊκό μας σύστημα. Πώς είναι η άσκηση, λοιπόν, τώρα στους καρδιοπαθείς, στην καρδιακή ανεπάρκεια? Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει προθέρμανση, η οποία θα διαρκεί 5 λεπτά, το κυρίως πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκεί 15-20 λεπτά, και η αποθεραπεία, η οποία θα διαρκεί και αυτή 5 λεπτά. Περισσότεροι ρωτάνε πόσο μπορούν να φτάσουν, δηλαδή. Τι μπορούν να κάνουν, πόσους παλμούς μπορούν να φτάσουν? Υπάρχει από εμάς, εμείς ως καρδιολόγοι, συστήνουμε η άσκηση να κινείται γύρω στο 60-65% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Και αυτό τι σημαίνει? Αν κάποιος ασθενής είναι 50 χρονών, τότε σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη καρδιακή του συχνότητα
είναι 220-50, δηλαδή 170 σφίξεις. Το 220 είναι ένας αριθμός που έχουμε πάρει σχετικά αυθαίρετα και αφαιρούμε την ηλικία τη δικιά μας. Δηλαδή, αν κάποιος είναι 60, η μέγιστη καρδιακή του συχνότητα θα είναι 220-60, δηλαδή 160 σφίξεις. Αν πάμε στο 60% αυτού, είναι η συχνότητα με την οποία η καρδιακή, με την οποία πρέπει να αθλείται ο καρδιοπαθής. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι 70 χρονών θα πρέπει να αθλείται με 110 με 120 παλμούς το μέγιστο και εκεί να φτάνει την συχνότητά του. Επίσης θα πρέπει να προσθέτουμε αρκετές φορές και το stretching πριν και μετά από την άσκηση, από την αερόβια άσκηση για να μπορέσουν να διατείνονται οι μυς, να μην έχουμε δηλαδή κακώσεις από τους μυς. Ένας άλλος μνημονοτεχνικός δείκτης, ο οποίος είναι καλός, είναι πόσο μας δυσκολεύει η άσκηση. Δηλαδή, μπορούμε να μην πάμε μόνο με τους παλμούς, αλλά και με τη δυσκολία της άσκησης. Οπότε, προτιμάμε η δυσκολία της άσκησης να είναι μέτρια. Ούτε ήπια, μπορώ να το περπατήσω πολύ εύκολα, μπορώ να κάνω αυτή την άσκηση πολύ άνετα, ούτε πολύ δύσκολα, δεν μπορώ να αναπνεύσω αλλά συνεχίζω. Και το ένα και το άλλο δεν κάνουν καλό. Άρα εμείς θέλουμε μία άσκηση η οποία να κινείται σε μέτριες καταστάσεις. Είναι καλό ο καρδιοπαθής να καταγράφει την άσκησή του έτσι ώστε να είναι ένα κίνητρο αυτό για να μπορέσει καθημερινά να αθλείται και να πετυχαίνει τους στόχους του, δηλαδή τις 5 μέρες την εβδομάδα. Δεν πρέπει να αθλείται σε ορισμένες καταστάσεις και ποιες είναι αυτές οι καταστάσεις όταν δεν αισθάνεται καλά ή όταν έχει καινούργια ή επιδείνωση συμπτωμάτων. Και ποια είναι αυτά τα συμπτώματα όταν έχει πόνο στο στήθος. Σε εκείνη την περίπτωση θα πρέπει να διακόψει την άσκηση. Όταν χειροτερεύει η ανάσα του, δηλαδή μπορεί να πάρει ανάσα εύκολα και εκεί. Όταν αισθάνεται ότι έχει αδυναμία. Όταν έχει πάρει αυτόματα μέσα σε λίγες μέρες πολύ σωματικό βάρος. Και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί τη μία μέρα να ζυγίζεται, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα να ζυγίζεται και να είναι 80 κιλά και την Τετάρτη να ζυγίζεται και να είναι 83 κιλά. Δεν μπορεί να πήρε 3 κιλά μέσα σε μερικές μέρες. Τα κιλά αυτά έχουν επέλθει συνήθως λόγω κατακράτηση υγρών, απορρίθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Και αυτό είναι ένας δείκτης ο οποίος μας λέει αν θα πρέπει να αθλούμαστε ή όχι. Όταν έχει ακανόνιστο ρυθμό ή όταν βέβαια είναι άρρωστος και σε εκείνες τις περιπτώσεις θα πρέπει να σταματάει την άσκηση και να αναμένει να γίνει πρώτα καλά για να ξανασυνεχίσει. Επίσης, ένας πολύ καλός κανόνας είναι ότι δεν πρέπει αμέσως μετά από ένα γεύμα εμείς να κάνουμε άσκηση. Θα πρέπει να περνάνε 60 με 90 λεπτά και αυτό λόγω του γεγονότος ότι το στομάχι γεμίζει με αίμα για να μπορέσει να απορροφήσει τις τροφές. Άρα υπάρχει μια ελάττωση της αιμάτωσης των στεφανιών, κυρίως αγγείων στην καρδιακή ανεπάρκεια, οπότε αυτό μπορεί να προξενήσει κακό και επιδείνωση των συμπτωμάτων του ασθενού. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε πει να διατηρήσουμε και το χρόνο των 5-7 λεπτών, όπως μας είπε ο κύριος Ρομπάς, να πω το εξής, ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, συνοψίζοντας, αερόβια άσκηση στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Θα πρέπει να γίνεται 5 φορές τη βδομάδα από 30 λεπτά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την άσκηση ενδυνάμωσης, η οποία θα πρέπει να είναι 3 φορές την εβδομάδα και θα πρέπει να κινείται στους ρυθμούς τους οποίους σας είπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο μικρόφωνο σου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσούγκο. Μας τιμάει η παρουσία του στη σημερινή μας εκδήλωση. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει η κυρία Βάγια Λαμπαδιάρη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας και ζαχαρόκτους διαβήτη, επίσης είναι και ενδοκρινολόγος. Κυρία Λαμπαδιάρη, έχετε το λόγο. Θα λέω να κάνω share screen. Σας ευχαριστώ καταρχήν και εγώ για την τιμητική πρόσκληση. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε και εμείς τη σημασία των φροντιστών, γιατί μερικές φορές κακώς το ξεχνάμε και πολλές φορές, αν όχι πάντα, είναι πιο σημαντική από τον οποιονδήποτε άλλο σε αυτά τα χρόνια νοσήματα. Έτσι και εγώ λοιπόν να κρατήσω έτσι το χρόνο, θα πω δύο κουβέντες για τα μεταβολικά νοσήματα και την συνύπαρξη με την καρδιακή ανεπάρκεια και βασικές αρχές, γιατί συχνά έχουμε απορίες από τον κόσμο για αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα. Την βλέπουμε, κυρία Λαμπαδιάρη. Σε full screen. Ναι, ναι. Ωραία. Μισό λεπτάκι.
Λοιπόν, τι είναι καταρχήν ο διαβήτης? Γιατί πολλές φορές έρχονται άρρωστοι που μας λένε έχω λίγο ζάχαρο, αλλά δεν έχω διαβήτη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Όποιος έχει λίγο ζάχαρο, έχει διαβήτη και θα πούμε τι είναι αυτό το λίγο. Είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του ζαχάρου, των λιπιδίων, χοληστερίνης, τριγλυκερίδια, αλλά και διαταραχής της πρωτεΐνης, δηλαδή μια διαταραχή του μεταβολισμού συνολικά, είτε γιατί δεν υπάρχει αρκετή ινσουλίνη, είτε γιατί αυτή η ινσουλίνη που βγάζει ο ασθενής δεν κάνει τη δουλειά της, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Και βέβαια, για να μην αναρωτιόμαστε γιατί το λέμε διαβήτη, βγαίνει από τη λέξη διαβαίνω, και αυτό γιατί τα πρώτα χρόνια πριν την έναρξη της ινσουλίνης, όταν ανέβαινε το ζάχαρο στους αρρώστους, ουρούσαν πάρα πολύ τη ζάχαρη και υπήρχε αυτή η υπερβολική διούρηση. Διάβαινε δηλαδή η ζάχαρη τον οργανισμό και έβγαινε από τα ούρα, εξού και η λέξη διαβήτης από τα αρχαία ελληνικά. Είναι μια διαταραχή εντελώς ετερογενής, δηλαδή κανένας διαβητικός δεν είναι ίδιος με το διπλανό του, και αυτό το τονίζω γιατί πολλές φορές έρχονται ασθενείς και μας λένε «Μα η γειτόνισσα παίρνει αυτό το φάρμακο, γιατί εμένα μου δίνει το άλλο». Ο κάθε διαβητικός είναι ξεχωριστός από το διπλανό του και τελείως ξεχωριστός γενικά. Είναι μια διαταραχή που έχει κληρονομική προδιάθεση, αλλά δεν φτάνει αυτό και υπάρχει μια πολυπαραγοντική και πολυγονιδιακή διαταραχή. Δηλαδή, δεν φτάει ένα πράγμα για αυτό την ανάπτυξη αυτού του νοσήματος. Συχνά φταίνε συνδυασμοί κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σήμερα, ο βασικός διαχωρισμός των τύπων του διαβήτη στηρίζονται στο αν έχει ανάγκη ή δεν έχει ανάγκη και πόση ανάγκη έχει από την ινσουλίνη. Δηλαδή, παλιά λέγαμε κυρίως τύπου 1, τύπου 2, νεανικός, διαβήτης των ενηλίκων, αυτά έχουν σε μεγάλο βαθμό καταργηθεί και σήμερα γνωρίζουμε ότι οι διαβήτες είναι αρκετών ειδών, 5 ή 7, αλλά οι βασικοί τύποι έχουν να κάνουν με το αν είμαι εξαρτημένος ή μη εξαρτημένος από την ινσουλίνη. Και βέβαια, ποιος έχει διαβήτη, γιατί αυτό έχει επίσης μεγάλη σημασία. Διαβήτη έχει οποιοδήποτε σε δύο διαφορετικές μετρήσεις το πρωί έχει ζάχαρο νηστείας πάνω από 110, ή σε μια καμπύλη ζαχάρου, ή αν έχει φάει, έχει ζάχαρο πάνω από 200. Όλες αυτές οι καταστάσεις χαρακτηρίζουν ένα διαβητικό ασθενή και δεν νοείται να λέμε είχα φάει και είχα 250, δεν μετράει κλπ. Οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή πάνω από 110 νηστικός ή πάνω από 200 φαγωμένος, είναι διαβητικοί. Και βέβαια υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη που ονομάζεται προδιαβήτης, λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή μεταξύ 140 και 200 φαγωμένοι ή μεταξύ 100 και 126 μυστικοί. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το διαβήτη κοίησης, που είναι μια μάστιγα σήμερα, και στην Ελλάδα ακριβώς επειδή οι γυναίκες γεννάνε σε μεγαλύτερη πια ηλικία, είναι τόσο συχνό που δεν φαντάζεστε. Ο διαβήτης κοίησης είναι μια ξεχωριστή διαταραχή που σηματοδοτεί την έναρξη ενός νοσήματος και για τη μητέρα πολλές φορές και για το παιδί πολύ νωρίς στη διάρκεια της ζωής. Τώρα, η ταξινόμηση του διαβήτη, και δεν θέλω εδώ να μπω σε λεπτομέρειες, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί καθορίζει και το πώς θα γίνει η θεραπεία. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η παχυσαρκία και ο τρόπος ζωής σήμερα είναι το καθοριστικό πρόβλημα που έχει κάνει το διαβήτη μια πανδημία. Και βλέπετε εδώ τελείως ενδεικτικά πόσο αναμένεται από το 10 μέχρι το 30 να αυξηθεί η επίπτωση του διαβήτη σε διάφορες χώρες γύρω μας, που αντιπροσωπεύουν ή τον αναπτυσσόμενο ή τον αναπτυγμένο κόσμο. Και φαίνεται ότι ενώ στην Ελλάδα, παράδειγμα, σήμερα έχουμε γύρω στο 10% διαβήτη και άλλο 9% προδιαβήτη, υπολογίζουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στα επόμενα χρόνια. Και αν υπολογίσουμε και τον προδιαβήτη, δηλαδή την προδιάθεση για διαβήτη, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, τότε μιλάμε για μια κατάσταση πολύ συχνή. Και όσο αυξάνεται η ηλικία πάνω από τα 50, μιλάμε για ένα 30% που έχει η προδιαβήτη. Διαβήτη, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ο διαβήτης που έχουν κυρίως τα μικρά παιδιά. Τελείως επιγραμματικά λέω ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός διαβήτης από τον υπόλοιπο διαβήτη, όποιος και αν είναι αυτός. Χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη ινσουλίνης, από σχετικά λεπτό σώμα άτομα που χρειάζονται ινσουλίνη από την πρώτη μέρα. Και αυτό το λέω γιατί το να κόψει κανείς την ινσουλίνη σε ένα τέτοιο άτομο ή να πει ότι ας δοκιμάσουμε με κάτι άλλο, μπορεί να του στοιχήσει και τη ζωή και είναι κάτι που θα πρέπει πραγματικά να το θυμόμαστε. Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, έχει γενετική προδιάθεση. Κάποια δεδομένα υπάρχουν και για την προδιάθεση από διάφορους παράγοντες, όπως το να μην θυλάσει η μητέρα, το να μπει πολύ νωρίς στο γάλα γελάδας, να υπάρχουν κάποιες λοιμώξεις στην παιδική ηλικία. Πάντως, αυτό είναι ένα νόσημα πιο σπάνιο. Σήμερα το βλέπουμε αρκετά συχνότερα από παλιά, γιατί συνδυάζεται και με τον κακό τρόπο ζωής των παιδιών που επιδεινώνει την κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η θεραπεία εδώ είναι μόνο η ινσουλίνη. Πολύ πιο συχνός ο διαβήτης των ενηλίκων, που συνδυάζεται με τις καρδιοπάθειες,
συμβαίνει συνήθως μετά τα 40 και επίσης συνήθως σε ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά και κεντρική κατανομή, δηλαδή τι, κοιλίτσα, έτσι, αυτό που είναι η κοιλιά. Και βέβαια και εδώ υπάρχουν δύο αιτίες που κάνουν το φαινότυπο. Η πρώτη αιτία είναι ότι υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή ακριβώς επειδή είμαστε παχουλοί και καθιστεί όλη την ημέρα, η ινσουλίνη μας δεν μπορεί να δουλέψει καλά και χρειάζεται να βγάλει το πάγκρας πολύ περισσότερη ινσουλίνη, που αν ακριβώς αυτό το πάγκρας δεν είναι γενετικά καλό, τότε θα βγει η διαταραχή, γιατί δεν βγάζει αρκετή ινσουλίνη όσο χρειάζεται και θα έχουμε την επίσημη υπεργλυκαιμία. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν 10 με 15 χρόνια πριν την επίσημη έναρξη του διαβήτη τύπου 2, δηλαδή πριν πάμε στο μικροβιολόγο το πρωί και μας πει 140 ζάχαρο, αλλά είσαι διαβητικός. Υπάρχουν πολλά χρόνια πριν που υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη και που πολλές φορές γίνονται και οι ζημιές στο καρδιαγγειακό. Και κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι ο ασθενής είναι διαβητικός. Δηλαδή, ελαφρύ ζαχαράκι, δηλαδή 125-130, που πολλές φορές ακούμε, δεν υπάρχει. Όταν υπάρχουν τέτοιες τιμές ζαχάρου, οφείλουμε να διερευνήσουμε τον ασθενή και να τον ελέγξουμε και καρδιολογικά. Και ποιους ασθενείς ελέγχουμε για υποκλινικές μορφές διαβήτη με καμπύλη ζαχάρου, όπως λέμε. Όλους τους ασθενείς πάνω από τα 45, αυτούς που έχουν παραπάνω βάρος, αυτούς που έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με διαβητικούς, μάνα, πατέρα, αδέρφια, αυτοί που κάθονται όλη μέρα σε ένα κομπιούτερ και δουλεύουν όπως οι περισσότεροι από εμάς σήμερα, αυτοί που είχαν και παλιότερα τσιμπήσει λίγο ζάχαρο, αλλά το αφήσανε, οι γυναίκες που είχαν διαβητική ίση όταν γεννήσανε, οι άνθρωποι που έχουν υπέρταση, οι άνθρωποι που έχουν τριγλυκερίδια και χοληστερίνη και οι άνθρωποι που έχουν περάσει ένα έφραγμα, ένα εγκεφαλικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά τα 3 χρόνια με ειδικές εξετάσεις όπως είναι η καμπύλη ζαχάρου, για να δούμε αν υπάρχει κρυφός διαβήτης ο οποίος τους χαλάει τα γεία και αυτοί δεν το παίρνουν χαμπάρι. Τώρα, για να μην μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Το καρδιομεταβολικό σύνδρομο, αυτό δηλαδή που διαχειριζόμαστε πλέον συχνά παρέα με τους καρδιολόγους, είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, η παχυσαρκία και ο διαβήτης από τη μία πλευρά και τα καρδιαγγειακά από την άλλη πλευρά, τα οποία συνδυάζονται πάντα με ψηλή πίεση, με τριγλυκερίδια, με κεντρική κατανομή, με φλεγμονή, με λιποστοσικότη. Όλα αυτά είναι ένα νόσημα στην πραγματικότητα που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί αυτό που κάνει είναι να χαλάει γρήγορα το καρδιαγγειακό. 10 με 15 χρόνια νωρίτερα από έναν ασθενή που δεν έχει όλα αυτά και που θα εμφανίσει το καρδιαγγειακό επεισόδιο 15 χρόνια αργότερα. Και βέβαια το ticking clock, όπως λέμε εμείς κοιμόμαστε και τύχη μας δουλεύει, η υπόθεση ticking clock, τι σημαίνει? Ότι ναι μεν εγώ δεν ξέρω ότι έχω επίσημο ζάχαρο ή νομίζω ότι έχω ένα ελαφρύ ζάχαρο, αλλά αν αναπτύσσω μικροαγγειακές και μακροαγγειακές επιπλοκές. Ποιες είναι οι μικροαγγειακές? Χαλάνε τα μάτια μου, χαλάνε τα νεφρά μου, χαλάνε τα πόδια μου, κάνω διαβητικό πόδι. Και οι μακροαγγειακές, χαλάνε οι καροτίδες, χαλάνε τα στεφανία, χαλάνε τα αγγεία του εγκεφάλου. Έτσι, όλα αυτά αναπτύσσονται πολλές φορές με ήπια ζάχαρα, αυτό που νομίζουμε ελαφρύ διαβήτη. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που έχουν προδιαβήτη, δηλαδή έχουν 110 μέχρι 126 μυστική, 140 με 200 φαγωμένοι στο δίωρο. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται προδιαβητικοί, δεν είναι άρρωστοι, αλλά έχουν μια προδιάθεση να αναπτύξουν διαβήτη και μια προδιάθεση να αναπτύξουν καρδιαγγειακά συμβάματα. Και πάντα αυτό, σχεδόν πάντα, συνδυάζεται με παχυσαρκία ή κεντρική παχυσαρκία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε αυτό το στάδιο που είναι περισσότεροι καρδιοπαθείς, το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε είναι να αδυνατήσουμε τον ασθενή και να τον βάλουμε να κάνει τη σωστή άσκηση, όπως είπε πριν ο κύριος Τσούγκος, ακριβώς γιατί θέλω περίπου 5% να χάσω από το βασικό μου βάρος για να βελτιωθούν οι εξετάσεις στον μικροβιολόγο, αλλά θέλω πάνω από 10% του αρχικού μου βάρους για να βελτιωθεί το καρδιαγγειακό και ο βασικός μεταβολισμός, δηλαδή το σηκώτη μου και το λίπος μου να δουλεύει σωστά, ώστε να προλάβω τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δυστυχώς η Ελλάδα, αν βάλουμε εδώ αρκετές αντιπροσωπευτικές χώρες όσον αφορά την παχυσαρκία από τον Διεθνή Άτλατα του Διαβήτη πέρσι, θα δούμε ότι εμείς είμαστε εδώ. Δηλαδή η μικρή Ελλαδίτσα έχει 22% επίσημα παχύσαρκους του πληθυσμού. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, αν σκεφτούμε πόσο μικρή χώρα είμαστε και πόσο είμαστε δίπλα σε χώρες παραδοσιακά παχύσαρκες, όπως π.χ. η Αγγλία. Έτσι, έχουμε φτάσει εμείς στους Άγγλους. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, μια μεσογειακή χώρα να έχει τέτοια ποσοστά παχυσαρκίας. Και η παχυσαρκία, για να τελειώνω, να μην σας καθυστερώ με την καρδιακή ανεπάρκεια, είναι πρώτα ξαδέρφια. Είναι ένας βασικός παράγοντας που θα μας οδηγήσει στον καρδιολόγο με επίσημη καρδιακή ανεπάρκεια. Τι κάνω? Κάνω δίαιτα, άσκηση, δομημένα προγράμματα διατροφής και άσκησης,
αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου, φυσιολογική ζωή και για να ζει σήμερα ο άρρωστος, αλλά και για να ζει σε 20 χρόνια όσο γίνεται πιο υγιής από το καρδιαγγειακό του. Φάρμακα, δεν θα μπω σε αυτό, πάρα πολλά φάρμακα υπάρχουν σήμερα για διάφορες διαταραχές του διαβήτη. Αυτά θα τα αντιμετωπίσει ο γιατρός σας μαζί σας, αλλά δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Η διατροφή και άσκηση, και το ξανατονίζω, όχι όμως κάνει μια δίαιτα, τα δομημένα προγράμματα διατροφής και άσκησης, πάντα σε συνεργασία με τον καρδιολόγο, θα μας οδηγήσουν, όπως λέει εδώ η κυρία Τριχοπούλου, πολλά χρόνια πριν από μια πολύ διάσημη δημοσίευση, σε μείωση κατά 40% της στεφανίας νόσου. Δηλαδή, μόνο αδυνατίζοντας τον ασθενή, βάζοντας τον σε σωστή μεσογειακή διατροφή και κάνοντας ένα καλύτερο πρόγραμμα άσκησης, θα μειωθεί κατά 40% ο κίνδυνος να πάθει στεφανία νόσου. Τελειώνω και με δικές μας παρατηρήσεις και μελέτες από τη βιβλιογραφία. Η διατροφή με σωστούς υδατάνθρακες, με σωστά λιπαρά, όχι οι στερητικές διατροφές, αλλά η σωστή διατροφή θα μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, γιατί θα μειώσει και τη δυσλειτουργία των αγγείων, και τη χρόνια φλεγμονή και την υπερπυκτικότητα, που είναι προβλήματα του μεταβολικού συνδρόμου. Ειδικά η μείωση της φλεγμονής και του οξυδοτικού στρες είναι πάρα πολύ βασική όσον αφορά τη διατροφική μας παρέμβαση. Και βέβαια δεν είμαστε μια δίαιτα, δεν είμαστε θερμίδες, είμαστε ένα σύνολο, και γι' αυτό ο σωστός γιατρός, ο σωστός διατροφολόγος θα πρέπει να μας εκτιμήσει και να βγάλει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για μας. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λαμπαδιάρη για την πολύ χρήσιμη παρουσίασή της. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κύριος Ιγνάτιος Οικονομίδης, ο οποίος είναι καθηγητής καρδιολογίας του ΕΚΠΑ. Κύριε Οικονομίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση. Όπως βλέπετε, στο Ινστιτούτο Καρδιολογίας και Μεταβολισμού ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την πρόληψη, και γι' αυτό και εγώ να κάνω λίγο το share screen. Θα σας μιλήσω για έναν ακόμα παράγοντα κινδύνου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Νομίζω θα πρέπει να βλέπετε τις διαφανίες μου τώρα. Και δεν είναι άλλος από κάπνισμα. Και ειδικά στην εποχή που βιώνουμε την πανδημία του COVID, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου, που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη. Είναι εντάξει τα slide, φαίνονται? Είμαστε ok? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένας χάρτης, πολύ απλός. Όποιος θέλει από εσάς μπορεί να το βρει στο ίντερνετ, να το κατεβάσει και να υπολογίσει με την πίεσή του, τη χοληστερίνη του και την ηλικία του και το φύλλο, είναι άντρας ή γυναίκα, τον κίνδυνο να καταλήξει. Να καταλήξει από καρδιαγγειακό νόσημα. Όχι να νοσήσει, να κάνει ας πούμε ένα έφραγμα και να βάλει στεντ, αλλά να καταλήξει από καρδιαγγειακό νόσημα. Και μπορεί κανείς να δει ότι οι πιθανότητες αυτές φτάνουν, αν είναι ανεξέλεγκτη, αν είναι κανείς καπνιστής για παράδειγμα και έχει και λίγο πίεση και είναι στην ηλικία των 50 παραδείγματος χάρη ετών και έχει μια πίεση στο 14 και έχει μια χοληστερίνη περίπου στο 230, που δεν είναι πάρα πολύ ψηλή, αλλά ούτε και χαμηλή, είναι περίπου 5%. Αυτός είναι ο δεκαετής κίνδυνος να καταλήξει από ένα καρδιαγγειακό νόσημα. Και αν θα κοιτάξει κανείς, ο ίδιος αυτός ασθενής, που είναι καπνιστής και έχει 5%, αν δεν ήταν καπνιστής, θα είχε 2% τέτοια πιθανότητα. Άρα δηλαδή το κάπνισμα αυτό καθεαυτό διπλασιάζει για όλους μαζί τους παράγοντες του αθυρωματικού κινδύνου, διπλασιάζει τον κίνδυνο να πάθουμε ένα οξύ άσχημο επεισόδιο που θα μας οδηγήσει σε κακή κατάληξη. Άρα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου. Αυτοί οι χάρτες είναι πανευρωπαϊκοί και είναι προσαρμοσμένοι για κάθε χώρα, για τη διατροφή και το προφίλ της κάθε χώρας, και έτσι είναι πιο ήπιοι στην Ελλάδα, γι' αυτό λέγεται και ελληνικό σκορ, ενώ αντίθετα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στις βόρειες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη Νορβηγία και Σουηδία, όπου εκεί παράγοντες αυτή η υπερλιπιδεμία και η πέταση οδηγούν σε μεγαλύτερη θνητότητα αυτούς τους πληθυσμούς. Και αυτό φυσικά λόγω της μεσογειακής διατροφής κυρίως. Και βεβαίως αυτό πάλι δείχνει ο χάρτης εδώ, ότι μπορεί ένας ασθενής 40χρονος, επειδή είναι καπνιστής, να έχει τον ίδιο κίνδυνο με έναν 60χρονο, ο οποίος είναι μη καπνιστής.
Άρα, το σκάπισμά μας ανεβάζει την αγκιακή μας ηλικία και την κάνει από 40 έτη σε 60 έτη. Αυτό για να τονίσω τη σημασία αυτού του παράγοντα κινδύνου. Τώρα, οι μελέτες φυσικά μας λένε ότι τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες υπάρχει διπλάσια πιθανότητα σε ένα καπνιστή, γιατί οι προηγούμενοι χάρτες ήταν χάρτες θνητότητας, να πάσχει από κάποια νόσο του καρδιαγιακού, είτε από στεφανιαία νόσο, είτε από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε από περιφερική αγκιοπάθεια. Και βεβαίως, ένας ασθενής, ο οποίος είναι καπνιστής και θα υποστεί την νόσο COVID, έχει μια σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσει νοσηλεία, να νοσηλευτεί, και έχει μια πιθανότητα να καταλήξει 38%. Και εδώ βλέπετε πόσες μελέτες, πόσα ρέντιστη έχουν δείξει την ίδια αυτή τάση, διπλάσιο λοιπόν κίνδυνο ο καπνιστής να έχει μια κακή έκβαση συγκριτικά με τον μη καπνιστή όταν νοσήσει από την λίμωξη με τον ιό COVID. Και αν νοσήσει και νοσηλευτεί, έχει ακόμα πάλι διπλάσια πιθανότητα να πρέπει να διασωληνωθεί κατά την νοσηλεία του και βεβαίως να έχει μια άσχημη κατάρρευση εντός της νοσηλείας τους μέσα στο νοσοκομείο. Άρα καταλαβαίνετε τη σημαντική επίπτωση που έχει σε αυτό το πρόβλημα το κάπνισμα. Και αυτό γιατί ο COVID μπορείτε να τον δείτε σαν ένα από τους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η υπερλιπιδημία, ο διαβήτης, το κάπνισμα, που αυξάνουν το οξυδοτικό στρες και οδηγούν σε βλάβη του ενδοφυλίου, που το ενδοφύλιο τι είναι? Είναι αυτό που κρατάει υγιές στο αγγείο. Είναι ένα στρώμα από κύτταρα μέσα στο αγγείο, το οποίο το κάνουν στεγανό σε όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Και το κάνουν υγιές, έτσι ώστε να αντιστέκεται στο διαβήτη, να αντιστέκεται στο κάπνισμα, να αντιστέκεται. Όλα αυτοί λοιπόν οι παράγοντες μαζί με τον COVID προκαλούν βλάβες στο ενδοφύλιο, γι' αυτό και η νόσος COVID λέγεται κατά κάποιο τρόπο νόσος του ενδοφυλίου, με αποτέλεσμα να έχουμε θρόμβωση, να έχουμε αγκιοσύσπαση και να έχουμε ρήξη αθυρωματικής πλάκας και οξέα στεφανία επεισόδια. Εδώ σας δείχνω μια εικόνα από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αυτά εδώ είναι τα ενδοφυλιακά κύτταρα. Αυτό εδώ είναι το στρώμα που κρατάει στεγανό το αγγείο μας. Πώς, επειδή υπάρχει βλάβη, έρχονται αυτά τα κύτταρα και κολλάνε πάνω σε αυτό το στρώμα, μπαίνουν κάτω από το τείχομα, τρώνε τη χοληστερίνη, έτσι, και δημιουργούνται αθυρωματικές πλάκες. Και οι αθυρωματικές πλάκες έχουμε τεχνικές πια να τις δούμε, όπως εδώ είναι μια αξονική στεφανιογραφία. Και ένα τσιγάρο δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακιακού επεισοδίου. Γιατί το τσιγάρο περιέχει μέσα μονοξίδιο και περιέχει ουσίες που αυξάνουν τη συγκολητικότητα των αιμοπεταλίων, βασικό συστατικό του ανθρώπου. Σε αντίθεση αυτό, με νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος, που είναι δοσοεξαρτώμενη η βλάβη. Δηλαδή, όσο πιο πολύ καπνίζει κανείς, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει καρκίνο. Για τα καρδιακιακό, και ένα μόνο τσιγάρο φτάνει να κάνει σπασμό στο στεφανείο αγγείο και να δημιουργηθεί θρόμβος. Και βέβαια, αν διακόψουμε το κάπνισμα, αρχίζει η ομαλοποίηση, η οποία αρχίζει να φαίνεται περίπου στα 5 χρόνια διακοπής. Εδώ απλά να σας δείξω, στο εργαστήριό μας μπορούμε και μετράμε με μη επεμβατικό τρόπο τη στεφανιαία ροή στα στεφανιαία. Σε ηρεμία, αυτές είναι οι ταχύτητες, με ντόπλερ, με απλό υπερηχογράφημα. Χορηγούμε μια ουσία που λέγεται αδενοσίν και κάνει αγιοδιαστολή και αυξάνει τη ροή στο στεφανιαίο αγγείο. Και αυτή η ροή πρέπει να είναι διπλάσια όταν χορηγήσουμε αυτή την ουσία την αδενοσίν, να διπλασιαστεί. Όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, όταν κινηθούν, όταν κάνουν κόπωση ή όταν χορηγηθεί αυτή η ουσία αγιοδιασταλτική, διπλασιάζουν και διπλασιάζουν την αγωγή. Αυτός λοιπόν είναι ένας καπνιστής και μπορείτε να δείτε στην κάτω εικόνα, όταν έκοψε το κάπνισμα, πόσο πολύ αυξήθηκε η ροή με τη διακοπή του καπνίσματος. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος που έχουμε εμείς και στο σαν Ινστιτούτο, αλλά και στο νοσοκομείο Αττικό, στο οποίο συμμετείχε ο κύριος Τσούκος παλιότερα, στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, να πετύχουμε τη διακοπή καπνίσματος στους καπνιστές. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι καπνιστές, αλλά είναι και το παθητικό κάπνισμα. Και δείτε εδώ δεδομένα ευρωπαϊκά ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες, περίπου 40%, όπου υπάρχει παθητικό κάπνισμα στους χώρους εργασίας και στους οικογενειακούς χώρους. Άρα και οι μη καπνιστές επιβαρύνονται σημαντικά από την κακή συνήθεια των καπνιστών.
Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι που κανείς θα κόψει ή δεν θα κόψει το κάπνισμα? Φυσικά, το πόσο ενημερωμένος είναι, το τι εκπαιδευτικό υπόβαθρο έχει, αλλά βεβαίως συνήθως πρέπει να πάθει ένα οξυστεφανείο επεισόδιο για να αποφασίσει να διακόψει το κάπνισμα. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί σωστά συνεχίζουν ακόμα και μετά από ένα οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου να καπνίζουν. Και βεβαίως παίζει ρόλο και το άγχος, άρα η ψυχολογική υποστήριξη είναι σημαντική σε ένα καπνιστή που θέλει να διακόψει το κάπνισμα, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το άγχος, τόσο μικρότερη πιθανότητα να διακόψει το κάπνισμα. Το κάπνισμα φέρνει μια ευχαρίστηση γιατί διηγείται των νικοτινικούς υποδοχής. Η όλη διαδικασία του ανάματος και της χρήσης του τσιγάρου δημιουργεί μια χαλάρωση στον καπνιστή και γι' αυτό την υιοθετεί και σαν κίνηση και σαν τρόπο ζωής. Και βεβαίως έχει να κάνει με το αν καπνίζει και κάποιος άλλος στο σπίτι ή όχι. Άρα αν έχει υποστήριξη στη διακοπή από τους άλλους. Τώρα για τη διακοπή καπνίσματος έχουμε φαρμακοθεραπείες. Στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος τις χρησιμοποιούμε. Αυτές είναι η βουμπριόν και η βαρινικλίνη. Και βεβαίως υπάρχουν και τα γνωστά σε όλους νικοτινικά παράγωγα που είναι οι τσίχλες, τα σπρέι και όλα αυτά και τα πατς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τον καπνιστή να διακόψει το κάπνισμα. Η βαρινικλίνη είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να σας το πω γιατί είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Μπλοκάρει λοιπόν τον υποδοχέα που πάει η νικοτίνη στον εγκέφαλο και έτσι δεν δημιουργεί συμπτώματα στέρησης. Έχει μεγάλο ποσοστό αποτελεσματικότητα, σχεδόν το 50% στους πρώτους μήνες χρήσης της έχουν διακόψει το κάπνισμα, ενώ αντίθετα όλες οι άλλες αγωγές έχουν ένα ποσοστό γύρω στο 13%. Παρά τις συζητήσεις που μπορεί να είχατε ακούσει, το τσαμπίκ στο γνωστό είναι γιατί ένα μόνο υπάρχει, ότι μπορεί να σχετίζεται με καρδιαγγειακά κλπ. Μεγάλες μελέτες δείξαν ότι είναι απολύτως ασφαλές και μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τα παράγοντα της νικοτίνης είναι ουσιαστικά σαν να παίρνουμε νικοτίνη με έναν άλλο τρόπο. Βοηθάει στο να κόψουμε τη συνήθεια, το ανάβω το τσιγάρο και κάνω πολλά τσιγάρα, δημιουργεί σε μείωση της πρόσθεσης της νικοτίνης, αλλά και αυτό δεν είναι τόσο αποτελεσματικό από ό,τι έχουν δείξει οι μελέτες, σύν το γεγονός ότι μπορεί να έχει δράσει το ίδια νικοτίνη στο ενδοθήλιο και είναι ιδιαίτερα επιβλαβής όταν κάποιος κάνει και τα πατς και καπνίζει. Γιατί παίρνει διπλή νικοτίνη και έχει διπλή δυσμενή επίδραση και επομένως δεν μπορεί να απεξαρτηθεί από την νικοτίνη. Η βουμπριόν είναι ένα άλλο φάρμακο το οποίο είναι αρκετά αποτελεσματικό γιατί δράσει στην ντοπαμίνη και στην οραπωνεφρίνη και καταστέλει όλα τα συμπτώματα στέρησης, την νευρικότητα, την ευρεδιστότητα που έχει ο καπνιστής όταν σταματάει έτσι μαχαίρι που λέμε το τσιγάρο και φαίνεται ότι είναι και αυτός ένας τρόπος προσέγγισης ειδικά όταν υπάρχουν και κάποια ψυχολογικά συμπτώματα έντονα στον καπνιστή. Είναι ασφαλή, είναι όλα ασφαλή και μπορείτε να δείτε εδώ ότι τόσο η βαρινικλίνη όσο και η βουπριόνη είναι ασφαλή, δεν σχετίζονται με καρδιαγγειακά επεισόδια. Αντιθέτως, έχουμε πρόβλημα με τα νικοτινικά, ειδικά όταν δεν διακόπτεται το κάπνισμα. Να σας δείξω και μερικά δεδομένα από την κλινική διακοπή καπνίσματος. Υπάρχει ένα σκορ με κάποια ερωτηματολόγια, πόσο συχνά καπνίζει, αν ξεκινάει το πρωί, πόσο αριθμό τσιγάρο καπνίζει κανείς, που δείχνει την εξάρτηση που έχει ο καπνιστής από το τσιγάρο. Και μπορείτε να δείτε ότι οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα εξαρτημένοι. Το 60% είναι μέτρια ή σοβαρά εξαρτημένο από τη συνήθεια του καπνίσματος που σημαίνει και δυσκολία στο να το διακόψει κανείς. Κοιτάξαμε λοιπόν και συγκρίναμε τη βαρινικλίνη και τη νικοτίνη τι κάνουν στα αγγεία σε ένα πρόγραμμα 3 μηνών. Τυχιοποιήσαμε τους καπνιστές μας σε βαρινικλίνη νικοτινικά. Μελετήσαμε το γλυκοκάλκα που είναι το πρώτο στρώμα που καταστρέφεται από το ενδοθήλιο όπως είπαμε και είδαμε ότι και με τις 2 αγωγές μπορεί να έχουμε μια βελτίωση της αγγειακής λειτουργίας. Μεγαλύτερη όμως τη βαρινικλίνη, γιατί ακριβώς το κόβανε στους 3 μήνες όλοι και δεν καπνίζανε. Και το ίδιο έγινε και με το οξυδωτικό στρες. Τι έγινε όμως το χρόνο επάνω. Στο χρόνο επάνω, δυστυχώς, παρά ότι τους 3 μήνες ήταν όλοι άκαπνοι στο κομμάτι της βαρινικλίνης, μόνο το 45% απήχε. Το υπόλοιπο, δυστυχώς, 55% υποτροπίασε. Και αυτό γιατί πέραν της φυσικής εξάρτησης από την νικοτίνη, υπάρχει και ψυχολογική εξάρτηση και σε κάποια φάση στρες. Ξαναρχίσαν ουσιαστικά να καπνίζουν. Έτσι. Το φάρμακο αυτό δεν εμποδίζει τη μελλοντική ικανότητα να καπνίσει κανείς, απλά προστατεύει και βοηθάει τον καπνιστή να διακόψει στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Και βεβαίως υπήρχε και επιδείνωση σε αυτούς που υποτροφιάσαν των δικτών αγγειακής λειτουργίας.
Τώρα και δύο λόγια για να ολοκληρώσω, ότι γίνεται καινούργια αυτά συστήματα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο κλπ. Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από ένα διαφορετικό τρόπο να προσλάβει ο καπνιστής την νικοτίνη, όπως κάνει με τα αυτοκόλλητα για παράδειγμα, όπου χρησιμοποιούνται υγρά που περιέχουν νικοτίνη. Βεβαίως υπάρχουν και υγρά που δεν περιέχουν νικοτίνη, αλλά συνήθως ο καπνιστής δεν τα προτιμάει αυτά. Και εισπνέει, ζεσταίνεται αυτό το υγρό, δημιουργείται ένα αερόλυμα που έχει την νικοτίνη, την οποία την εισπνέει ο καπνιστής. Ποια είναι η διαφορά με το κλασικό τσιγάρο? Ότι δεν περιέχονται κατά βάση καρκινογόνες ουσίες, όπως οι αλβεΐδες, για παράδειγμα, και επίσης δεν υπάρχει και το μονοξίδιο, όπως είπαμε, του άνθρακα, το οποίο κάνει αγκιοσύσπαση, όπως δεν υπάρχουν και τα σωματίδια του άνθρακα που δημιουργούν ερεθισμό στο πνεύμα. Απ' την άλλη, όμως, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, επειδή υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία, με τη θέρμανση μπορούμε να δούμε μόλυβδο, μπορούμε να δούμε στοιχεία μεταλλικά στο αερόλυμα μέσα, τα οποία δεν υπάρχουν στο κανονικό τσιγάρο. Με μια δικιά μας μελέτη είδαμε ότι σε μια είτε οξία χρήση αυτών, είτε σε χρόνια χρήση στη διάρκεια ενός μήνα των ηλεκτρονικών, έχουμε βλάβη αγκιακή, αλλά αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στον καπνιστή, σε αυτόν που χρησιμοποιεί το κλασικό πατροπαράδοτο τσιγάρο. Βοηθάνε στη διακοπή καπνίσματος. Αυτή ήταν μια σημαντική μελέτη σε ένα πολύ γνωστό περιοδικό και μας έδειξε ότι στον χρόνο επάνω, ένα 18% από αυτούς που χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο είχαν διακόψει πλήρως το κάπνισμα, συγκριτικά με τα νικοτινικά που ήταν ένα 9%. Άρα ήταν κατά τη καλύτερο σε σχέση με μια εγκεκριμένη θεραπεία όπως ήταν τα νικοτινικά. Και είχαν αυτοί που χρησιμοποίησαν τα ηλεκτρονικά μια βελτίωση στα συμπτώματα από το αναπνευστικό, στη δύσμια και στα φλέμματα. Έτσι, αυτή τη στιγμή και με βάση βέβαια και άλλα δεδομένα, το Public Health England θεώρησε ότι είναι κατά 95% λιγότερα επιβλαβή και άρα μπορεί να υιοθετηθούν και να χορηγηθούν και να προταθούν σε κάποιους που έχουν δοκιμάσει πολλές φορές να διακόψουν το κάπνισμα και δεν έχουν μπορέσει, γιατί θα μειωθεί η νοσηρότητα από το να συνεχίσουν αυτή την κακή συνήθεια. Τώρα έχουμε και μια καινούρια ακόμα γενιά, τα λεγόμενα προϊόντα θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού, που δεν είναι τίποτα άλλο από καπνός, ο γνωστός μας καπνός, ο οποίος έχει υποστεί μια υπεξεργασία, έχει μπει σε αυτά τα μικρά, ας το πούμε, τσιγάρα. Και τι γίνεται? Αυτά μπαίνουν σε μια θήκη και δεν υπάρχει καύση εκεί, υπάρχει μια θέρμανση. Για να έχουμε καύση θέλουμε 750 βαθμούς. Δεν καίγεται όπως καίγεται το τσιγάρο. Απλά θερμαίνεται κάπως και βγαίνει από τη θέρμανση βγαίνει ένα αερόλυμα που περιέχει μέσα τη νικοτίνη. Και τι ακριβώς συμβαίνει πάλι και εδώ? Όπως βλέπετε, εδώ βλέπετε ένα φίλτρο από ένα τέτοιο τσιγάρο και ένα φίλτρο από το κανονικό τσιγάρο. Δεν υπάρχουν σωματίδια του άνθρακα, δεν υπάρχει μονοξίδιο και υπάρχει και εδώ κατά 95% μικρότερη ποσότητα τοξικών προϊόντων. Και εδώ πάλι μελέτες έχουν δείξει, όταν κοιτάξαν δείκτες ενδοφυλιακής και αγκιακής λειτουργίας, ότι όταν καπνίζει κανείς ένα τέτοιο τσιγάρο, έχει λιγότερη βλάβη στα αγκία του από ότι το κλασικό τσιγάρο. Και εδώ είναι και μια δικιά μας μελέτη που πρόσφατα δημοσιεύτηκε, ότι στον ένα μήνα έχουν βελτίωση οι δείκτες ενδοφυλιακής αλλά και στεφανιές ροής, σαν αυτή που σας έδειξα πριν. Επομένως, το FDA πολύ πρόσφατα υιοθέτησε την άποψη ότι πράγματι εκθέτουν σε μικρότερο κίνδυνο συγκριτικά με το κανονικό τσιγάρο τα προϊόντα αυτά στον οργανισμό. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έχει προταθεί σαν ένα μέσο να αντικαταστήσει κανείς το τσιγάρο και βεβαίως εμάς ο στόχος σαν ιατρική κοινότητα είναι η πλήρης διακοπή οποιοδήποτε τέτοιου προϊόντος που μπορεί να έχει βλάβη αγκιακή, διότι και η νικοτίνη αυτή καθ' αυτή μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνια σε μια επιβάρυνση στο ενδοθύλιο και στο αγκιακό δίκτυο. Έτσι, ο μόνος λόγος για να προταθούν αυτά είναι σε άτομα τα οποία έχουν δοκιμάσει πολλές φορές να το διακόψουν, που ενδεχομένως έχουν ένα υποκείμενο νόσημα, είτε είναι νεοπλασία αυτή, είτε είναι καρδιακό νόσημα, και από το να συνεχίσουν το κλασικό τσιγάρο που είναι τόσο επιβλαβές, σίγουρα θα υιοθετηθεί μια πολιτική μειωμένου κινδύνου για να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς. Και εδώ σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ομιλία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μαθαίνουμε για
νέες μεθόδους διακοπής του καπνίσματος, αλλά και νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνει το κάπνισμα, ειδικά στην εποχή του κορονοϊού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονομίδη. Αν θέλει κανείς να κάνει κάποια ερώτηση, μπορεί να ρωτήσει στο chat και στη ερωτήσεις και απαντήσεις. Να δώσουμε το λόγο στον ψυχολόγο από το Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού», στον κύριο Φώτη Βαρελά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρελά, που είστε μαζί μας. Να μας πείτε για τη συμβολή των φροντιστών στη διαχείριση του προεγχειρητικού άγχους παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού» που με φιλοξενεί από το 2012 και με περιβάλλει με εμπιστοσύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρω στο Σύλλογο. Και αμέσως να προχωρήσω για να μην χάνουμε και χρόνο. Πριν να μιλήσουμε για τη συμβολή των φροντιστών, ας πούμε δύο λόγια για το προεγχειρητικό άγχος και πώς αυτό αναγνωρίζεται στα παιδιά, πώς αυτό φανερώνεται στα παιδιά, πώς εμφανίζεται στα παιδιά. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι όπως κάθε παροδικό ή προστασιακό άγχος διακρίνεται από υποκειμενικά συνειδητά αντιλαμβανόμενα αισθήματα ανησυχίας και έντασης, που συνοδεύονται με ενεργοποίηση ή διέγερση του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Αυτό το άγχος αποδίδεται στον αναμενόμενο μεταχειρητικό πόνο, δηλαδή αυτό το πόνο που θα έρθει μετά το χειρουργείο, που είναι γνωστό ότι θα, το παιδί θα πονέσει, στο χωρισμό από την οικογένεια τη στιγμή του λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, στην απορία της ανεξαρτησίας, το είδος της νόσου που νοσεί το παιδί, στο βαθμό που απειλείται η ζωή του από την νόσο, στο φόβο της αναισθησίας, στο φόβο της απώλειας δηλαδή της συνείδησης, στο φόβο της χειρουργικής επέμβασης της ίδιας, στο φόβο του θανάτου και βέβαια σε άλλες αιτίες. Το άγχος αυτό ξεκινάει από την ημέρα που προγραμματίζεται η χειρουργική επέμβαση στο ιατρείο του παιδοκαρδιοχειρούργου, και ταΐζεται, όπως λέμε, καθ' όλη τη διάρκεια της προεγχειρητικής περίοδου με διάφορους τρόπους και αφορμές, ενώ κορυφώνεται τις τελευταίες μέρες και ώρες πριν την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο. Καλό είναι αυτό το προεγχειρητικό άγχος να ανιχνευθεί και να διαφοροποιηθεί από το μόνιμο άγχος, από τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή που μπορεί να υποφέρει ένα παιδί, με χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων και με τη χρήση του παιδικού εικονογραφήματος. Εδώ βλέπετε, δεν ξέρω να φαίνεται καθαρά, μια ζωγραφιά από ένα παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια ηλικίας 7-6-7 ετών, να θυμάμαι καλά. Η ζωγραφιά ήταν η δημιουργία του παιδιού στο θέμα που του είχα θέσει πώς βλέπει τον εαυτό της. Και όπως καταλαβαίνετε, η καρδιά παίζει το 1/3 του σώματος ολόκληρου του παιδιού, που αυτό μας δείχνει αμέσως ότι η υπερβολική ενασχόληση με την καρδιά και το πόσο ζωτικό όργανο είναι για την ζωή του ίδιου του παιδιού φανερώνεται αμέσως σε αυτή τη ζωγραφιά, γιατί έχει κεντρική θέση η καρδιά, είναι μεγάλη σε μέγεθος και θα λέγα ότι είναι το 1/3 του σώματος ολόκληρου του παιδιού, δηλαδή μετά το κεφάλι και τα πόδια είναι η καρδιά. Εδώ βλέπετε μία άλλη ζωγραφιά, πάλι στο ίδιο θέμα ήμασταν, δηλαδή πώς βλέπει το παιδί τον εαυτό του, ενός κοριτσιού πάλι μεγαλύτερης ηλικίας, μου φαίνεται πέμπτη-έκτη τότε όταν το έκανε, έκτη δημοτικού εννοώ, όπου βλέπετε ότι η καρδιά έχει φύλλα, μπορεί να ανθίσει δηλαδή, αν γιατρευτεί προφανώς, και συνδέεται όχι ακριβώς με τον ήλιο, όπου είναι πάνω δεξιά, όπου ο ήλιος στο παιδικό εικονογράφημα δείχνει είναι η ζωή η ίδια, έτσι, συμβολίζει τη ζωή, ο ήλιος. Δεν συνδέεται λοιπόν η καρδιά με τον ήλιο, με τη ζωή. Δίπλα όμως από τον ήλιο είναι σαν ένα ουράνιο τόξο,
με διάφορα χρώματα που συνδέει την καρδιά με αυτό το ουράνιο τόξο και τα, βέβαια τα διάφορα χρώματα συμβολίζουν τα διάφορα συναισθήματα του παιδιού κατά τη διάρκεια την προχειρητική αλλά και τη μεταχειρητική. Προχωρώντας λοιπόν να δούμε λίγο ένα προφίλ ενός παιδιού που έχει προχειρητικό άγχος. Συνήθως οι εκδηλώσεις άγχους διαφέρουν από παιδί σε παιδί και εξαρτώνται από την ηλικία του, από τις προηγούμενες εμπειρίες του σε νοσοκομεία, από τη βαρύτητα του χειρουργείου, από το ψυχολογικό του προφίλ, από το υποστηρικτικό δίκτυο, την οικογενειακή του κατάσταση, τη σχέση που έχει το παιδί με γονείς, νοσηλευτικό προσωπικό και φροντιστές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει ένας ψυχολόγος να τα σταθμίσει, να καταλάβει από τι κυρίως, ποια κυρίως αιτία μπορεί ένα παιδί να εκδηλώσει ένα άγχος προχειρητικό και να επέμβει μετά, αφού έτσι ερευνήσει την αιτία. Συνηθισμένες συμπεριφορές συνδεόμενες με το προχειρητικό άγχος είναι η ευερθιστότητα, είναι η μοναχικότητα, είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι διαταραχές του ύπνου, είναι όλα αυτά που μας έχουν αναφερθεί στο σύλλογο. Έτσι, αυτά είναι στοιχεία που μας έχουν αναφερθεί από τους γονείς φροντιστές, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά. Η υπερβολική ενασχόληση με το σώμα, με την καρδιά. Ένα λεπτό. Ναι. Η σωματοποίηση του άγχους, ταχυκαρδίες, κρίσης πανικού έχουν αναφερθεί. Η άρνηση, λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Και κάποιες ειδικές φοβίες, π.χ. για τους γιατρούς. Για το τελευταίο, είναι το πιο συνηθισμένο το οποίο μας αναφέρουν οι γονείς, κυρίως και τα παιδιά τα ίδια. Οπότε εκεί μπορούμε να επέμβουμε με κάποιες συμπεριφορικές μεθόδους για να βοηθήσουμε λίγο αυτή η φοβία να μην είναι και να μην σταθεί τροχοπέδι για την μεταχειρητική πορεία του παιδιού. Παιδιά υψηλού κινδύνου για να αναπτύξουν άγχος προχειρητικά είναι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, που είναι πιο συναισθηματικά από τα άλλα και τα συνομιλικά τους, τα πιο παρανομητικά παιδιά, τα λιγότερο κοινωνικά και όσα είχαν πιο αχώδεις και πιο γονείς ανήσυχους ή γονείς που δεν ήταν τόσο υποστηρικτικοί. Επίσης, η χαμηλή κοινωνικότητα του παιδιού και το υψηλό μητρικό άγχος κατά τον αποχωρισμό από το παιδί θεωρούνται πολύ σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες για εμφάνιση υψηλού προχειρητικού άγχους στο παιδί. Εδώ σας δείχνω μια ζωγραφιά πάλι ενός κοριτσιού μεγαλύτερης ηλικίας γύρω στο γυμνάσιο. Όταν τη συζήτησα να μου ζωγραφίσει πώς βλέπει τον εαυτό της πριν το χειρουργείο και βλέπετε με πόση λεπτομέρεια για την ηλικία της και για τις γνώσεις της περιγράφει διάφορα σημεία του σώματος και τα συμβολίζει κιόλας με βελάκια συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα δείγμα για μας ότι υπάρχει υπερβολική ενασχόληση του παιδιού με το σώμα, με το χειρουργείο. Το ίδιο έχει ψάξει το διαδίκτυο, διάφορες πληροφορίες και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό μπορεί να συσσωρεύσει άγχος και να δημιουργήσει μετά προβλήματα στη μεταχειρητική πορεία του παιδιού. Εδώ λοιπόν, αυτό είναι ένα καθαρό σημάδι για μας από το εθνογράφημά του, του παιδιού, ότι πρέπει να επέμβουμε και να το βοηθήσουμε. Μαζί βέβαια με τη συνεργασία και τη συμβολή των γονέων και των φροντιστών που θα μιλήσουμε αμέσως τώρα και νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό κομμάτι της παρουσίασής μου. Τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν οι φροντιστές. Οι φροντιστές, η συμβολή τους είναι πολυεπίπεδη. Σε ένα επίπεδο, ας το πούμε, στο επίπεδο των γονέων, μπορούν να συνεργαστούν με τους γονείς, αλλά και με την διεπιστημονική ομάδα που έχει αναλάβει το χειρουργείο του παιδιού, και όταν οι γονείς δεν ευκαιρούν, και να επικοινωνούν και να συνεργάζονται τακτικά, να λαμβάνουν οδηγίες και να ακολουθούν τις οδηγίες της διεπιστημονικής ομάδας. Επίσης, μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν πιθανές συμπεριφορές του παιδιού από αυτές που σας είπα λίγο πριν, που δείχνουν καθαρό προχειρητικό άγχος και να ενημερώσουν πρωτίστως τους γονείς όταν αναγνωρίσουν αυτές τις πιθανές συμπεριφορές. Να βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν στην αποφόρτιση του ψυχολογικού βάρους που κουβαλούν οι γονείς. Γιατί οι γονείς, όπως καταλαβαίνετε, κουβαλούν το πιο σημαντικό βάρος σε αυτή την περίπτωση. Και πάντα όταν έρχονται σε μένα, τους λέω ότι πρέπει αυτό το βάρος να το μοιραστούν με κάποιους.
Οπότε και οι φροντιστές θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Επίσης να βοηθούν σε επίπεδο τώρα του παιδιού, στο επίπεδο του παιδιού, να βοηθούν στη διατήρηση μιας κανονικότητας και μιας ομαλότητας στη ζωή του παιδιού όσο είναι αυτό εφικτό, κατά την προηγητική περίοδο, δηλαδή να μην αλλάζει η ρουτίνα του παιδιού, ώστε να μην διαταράσει η ψυχολογία του και να μην επιβαρύνεται και με περισσότερο άγχος από κάποιες απότομες αλλαγές στην ζωή του πριν το χειρουργείο. Επίσης, οι φροντιστές μπορούν να λειτουργούν κατευναστικά και εξισορροπητικά σε πιθανές εκρήξεις του θυμού του παιδιού. Αυτό περιμένουμε τέτοιες εκρήξεις και είναι σχεδόν πάντα μας αναφέρονται από τους γονείς τέτοιες εκρήξεις θυμού του παιδιού που προέρχονται βέβαια από συσσωρευμένο άγχος και από ανησυχία η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά και εκφράζεται με θυμό έντονο. Άρα λοιπόν οι φροντιστές θα μπορούν να λειτουργήσουν κατευναστικά σε αυτές τις περιπτώσεις ελέγχοντας τον τόνο της φωνής τους, δηλαδή δεν χρειάζεται οι ίδιοι να έχουν έντονο τόνο φωνής όπως έχει το παιδί, να ελέγχουν τις αντιδράσεις τους, να μπορούν να ηρεμήσουν και το βλέμμα τους και τα λόγια τους να είναι ηρεμιστικά ώστε να κατευναστεί αυτή η έκρηξη θυμού των παιδιών. Επίσης, μπορούν οι φροντιστές να μην μεταδίδουν το δικαιολογημένο άγχος που έχουν οι ίδιοι στο παιδί, αλλά ούτε και να δείχνουν αδιάφοροι για την προσπάθεια αυτή, πάνω στην προσπάθειά τους αυτή. Δηλαδή, εδώ θέλει λίγο μια ισορροπία που μπορούν να κρατήσουν οι φροντιστές. Ναι, να μην μεταδίδω το άγχος, αλλά όχι και να είμαι και αδιάφορος για την ζωή του παιδιού πριν το χειρουργείο. Έτσι, θέλουμε λίγο μια ισορροπία σε αυτό. Επίσης, μπορούν να τονίζουν σε κάθε ευκαιρία στο παιδί τα αναμενόμενα ωφέλη του χειρουργείου και να εστιάζουν στη νέα ζωή μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα και προτείνοντας εφικτούς για το παιδί στόχους. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να δούμε τη θετική πλευρά του χειρουργείου και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει, όπως αυτό μπορεί να βοηθήσει τη ζωή του παιδιού μετά. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε ώστε να μειώσουμε το άγχος του παιδιού αλλά και των γονέων. Αυτό νομίζω είναι ότι καλύτερο να εστιάσουμε στα θετικά ωφέλη ενός χειρουργείου, το οποίο έρχεται βέβαια για να προσφέρει την ευκαιρία για κανονικότητα στη ζωή του παιδιού μετά από αυτό. Και σε ένα ατομικό επίπεδο, θα έλεγα ότι οι φροντιστές για να επιτελέσουν όλους αυτούς τους ρόλους που έχουν και σε όλα αυτά τα επίπεδα που σας είπα πριν και σε επίπεδο γονέων και σε επίπεδο παιδιού, θα πρέπει σε ατομικό επίπεδο τώρα να προσέξουν τη δική τους σωματική ψυχική υγεία και μετά το παιδί με συγκίνηση καρδιοπάθειας, γιατί εφόσον είναι αυτοί σωματικά και ψυχικά υγιείς, θα μπορούν να βοηθήσουν τόσο το παιδί όσο και τους γονείς. Αυτά ήθελα να σας πω περιληπτικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βαρελά για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Στη συνέχεια έχουμε τους ομιλητές κύριο Χρήστο Μανιώτη, ο οποίος είναι καρδιολόγος του Care Medic, και τον κύριο Όμηρο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι λειτουργικός ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, και οι οποίοι θα παρουσιάσουν το θέμα «Εφαρμογής στην κλινική πράξη καινοτόμων τεχνολογιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος που υποστηρίζουν την καθημερινότητα ασθενών με καρδιακές παθήσεις». Θα παρακαλέσω να περιοριστούν στα 5 λεπτά η κάθε ομιλία. Καλησπέρα σε όλους. Χρειάζομαι να ξεκινήσω να δώσω μια πολύ γρήγορη περιγραφή το τι κάνουμε και δεν θα προσπαθήσω να μην καταχρησώ τον χρόνο πάνω από 3 λεπτά. Ονομάζομαι Παδόπουλος Όμηρος, έρχομαι από το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και είμαι από το Τμήμα Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Τι είδαμε αυτή την ώρα από τους αξιόλογους ομιλητές? Είδαμε πάρα πολύ πληροφορία. Πάρα πολύ πληροφορία που απευθύνεται στους ασθενείς. Είδαμε σκορ, είδαμε ρίσκα, είδαμε περιοχές που θα πρέπει να προσέξει. Αν θα ασκηθείς ανάλογα με την ηλικία, θα πρέπει να προσέξεις τους φυγμούς σου, να μην είναι τόσο, να μην καπνίζεις κτλ. Πάρα πολύ πληροφορία. Το θέμα είναι
πώς ένας ασθενής, ένας απλός πολίτης, εμείς θα μπορέσουμε όλη αυτή την πληροφορία να την χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι λίγο δύσκολο και ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε μία ατζέντα και κάθε φορά να λέμε τώρα θα αθληθώ, άρα θα πρέπει να προσέξω η στιγμή μου να είναι πάνω από τόσο και να μην ασκηθώ τόση ώρα κτλ. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στο κεφέδι Μόκτος είναι να δημιουργήσουμε τους λεγόμενους ψηφιακούς βοηθούς. Δηλαδή, απλές εφαρμογές, οι οποίες ανάλογα με την πληροφορία που θα τους δώσεις, θα σε προσέχουν, θα φροντίζουν οι ίδιοι να γνωρίζουν τα όρια, έτσι, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία, και ανάλογα να σε ειδοποιούν εσένα ή τον γιατρό σου ή τον φροντιστή σου. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε δημιουργήσει μια εφαρμογή, το Clinical Welly, η οποία ζητάει από το χρήστη, ζητάει από τον ασθενή, με πάρα πολύ απλό τρόπο, με τη φωνή, με το κείμενο, απλά να γράφει, να βάζει πληροφορία. Η εφαρμογή αυτή ζητάει από τον χρήστη να κάνει μια καταγραφή καρδιογραφήματος, είναι το κομμάτι που θα μιλήσει ο Χρήστος Ρωμανιώτης τώρα. Του ζητάει να καταγράφει τα συμπτώματά του, κάποιες βασικές παράμετρους υγείας και να χρησιμοποιεί ελεύθερο κείμενο. Σήμερα ήπια καφέ και με έπιασε ταχυπαλμία ή οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως αυτά να τα στέλνει είτε στο δικό του φάκελο είτε στο γιατρό του. Όσο περισσότερη πληροφορία βάζει μέσα ο χρήστης καθημερινά και όσο περισσότερη πληροφορία στέλνει στο προσωπικό του φάκελο, ο προσωπικός φάκελος χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και κρατάει την πληροφορία αυτή ώστε να ενημερώσει το χρήστη αν έχει υπερβεί το γιατρό, αν έχει υπερβεί ο χρήστης κάποια συγκεκριμένα όρια. Μέχρι και εικόνες θα μπορούσε να βάλει μέσα στην εφαρμογή. Ο Χρήστος Ρωμανιώτης θα μιλήσει για την αξιολόγηση του τμήματος του καρδιογραφήματος, που πια γίνεται πάρα πολύ εύκολα με μια κάρτα πιστωτική σε αυτό το μέγεθος. Όπου θα μπορούσε κάλλιστα να βρει την αριθμία και σε επόμενο στάδιο την ισχυμία, ισχυμικά επεισόδια. Ζητάμε επίσης το χρήστη να βάλει με εύκολο τρόπο κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα. Τα συμπτώματα αυτά δεν τα έχουμε διαλέξει στοιχεία, τα έχουμε διαλέξει σχέση με την καρδιοπάθεια. Βεβαίως, να καταγράψει ότι ιατρικό δεδομένο έχει αρτηριακή πίεση, κορυφαίο ψυχικό γλυκό κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να βάλει ελεύθερο κείμενο, ξανά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς το παίρνουμε το ελεύθερο κείμενο, το κωδικοποιούμε και το συνδέουμε, το συσχετίζουμε με την άλλη πληροφορία. Και βεβαίως μετά θα αναστείλει στον γιατρό του με ένα εύκολο τρόπο, με email. Σε αυτή τη φάση το κάνουμε με email. Είτε να τα στείλει στον έξυπνο φάκελο, ο οποίος έξυπνος φάκελος χρησιμοποιεί από πίσω όλες αυτές τις εφαρμογές. Σκοπός μας είναι στο επόμενο διάστημα να έχουμε τουλάχιστον 20 εφαρμογές για τον χρήστη από μεταβολικό σύνδρομο, σκορ, καρδιακά σκορ κτλ. Ώστε όση πληροφορία περισσότερη βάζει ο χρήστης, τόσο πιο δυνατό να γίνει, τόσο πιο έξυπνη να γίνει η εφαρμογή, ώστε να τον προσέχει και να τον ενημερώνει. Αυτά δεν θέλω να καταχρεώσω άλλο τον χρόνο. Ο κύριος Μανιώτης θα μιλήσει για την αξιολόγηση του τμήματος της εφαρμογής που έχει να κάνει με τα καρδιακά νοσήματα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παίρνω πάσα από τον Όμηρο για να πούμε πώς μπορεί αυτό από την πλευρά πλέον του γιατρού να αξιολογηθεί και να δούμε λοιπόν το πρακτικό κομμάτι όλων αυτών των ομιλιών που είδαμε πριν, πώς μπορεί πλέον να αξιολογήσει ένας άνθρωπος. Βλέπετε καλά Ναι. Πολύ ωραία. Καταρχάς, λέγομαι Χρήστος Μανιώτης, είμαι καρδιολόγος σε ιδιωτικό ιατρείο και είμαι καρδιολόγος του νοσοκομείου Υγεία και του Μητέρα. Και το πρακτικό κομμάτι είναι η ανάγκη απομακρυσμένης παρακολούθησης πλέον του καρδιολογικού ασθενή. Το είδαμε πλέον, ήρθε σαν καταλήτης αυτή η πανδημία και είναι από μια έτσι, τεχνολογική υπεροχή πλέον έχει γίνει και ανάγκη. Με τις νέες τεχνολογίες 5G, Fiber, όλα τα application που βλέπουμε σε smartphone, tablet, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Και επειδή ακριβώς και οι γιατροί, αλλά και οι ασθενείς πλέον έχουν αρκετά περιορισμένο χρόνο, η πανδημία είναι αυτή που ήταν, είπαμε, ο καταλήτης που έχει δώσει την όθηση για περαιτέρω εξέλιξη αυτών των εφαρμογών και η αμεσότητα της πληροφορίας. Ένας καρδιολογικός ασθενής, ένας καρδιαγγειακός ασθενής, έχει ανάγκη παρακολούθηση πραγματικό χρόνο και αυτό βλέπουμε όσο επιτοπλίσουν στην καρδιακή ανεπάρκεια που μας ενδιαφέρει και εδώ και στο πάνελ.
Ένα πράγμα που πολλές φορές συναντάμε εμείς οι γιατροί είναι: γιατρέ, νιώθω η καρδιά μου να φτερουγίζει, θέλει να βγει απ' έξω. Μέχρι του λες, έλα στο ιατρείο να κάνουμε, ή στο νοσοκομείο να κάνουμε ένα καρδιογράφημα. Μέχρι να έρθει, του έχει περάσει. Δεν μπορείς να το ανιχνεύσεις. Προσπαθείς να καταλάβεις αν αυτό είναι μια αριθμία ή όχι. Πηγαίνουν πολλές φορές σε holders, τα οποία σε ένα 24ωρο, σε ένα 48ωρο, δεν μπορείς να βγάλεις πάντα ασφαλές συμπέρασμα, αν το πιάνει τουλάχιστον μία ή δύο φορές το μήνα ή και σε μεγαλύτερο εύρος. Χρειαζόμαστε την παρακολούθηση καρδιακής ανεπάρκειας, ιδίως σε ανθρώπους που έχουν χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Θες να έχεις την πληροφορία και την αιμοδυναμική, αλλά και του καρδιογραφήματος. Έτσι. Και κάνουμε καταγραφή συμπτωμάτων με συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Στην ουσία, εκεί έρχεται η ελληνική απάντηση της IQL, όπως είπε και ο Όμηρος, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε να μας δώσει αυτή την πληροφορία. Και αυτό είναι το site για όποιον ενδιαφέρεται να μπει μέσα να καταλάβει περίπου πώς δουλεύει όλο το σύστημα. Επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο, εγώ είπα να το δούμε λίγο πρακτικά και στην ουσία τι θέλουμε να κάνουμε από την πλευρά του γιατρού και από την πλευρά του ασθενούς. Θα σας φέρω τρία παραδείγματα προσωπικά από δικούς μου ασθενείς. Σε αίσθημα απαλμών, λοιπόν, τι κάνουμε μέχρι να έρθει, είπαμε, και μπορεί να έχει αλλοιωθεί η πληροφορία ή να μην έχουμε καθόλου πληροφορία γιατί μπορεί να το έχει περάσει. Εάν έχει μαζί του ένα tablet ή ένα smartphone με την εφαρμογή της iWell, καθώς και το hardware που λέμε, τη συσκευή σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, μπορούμε να δούμε την πληροφορία. Πάμε στον πρώτο μου ασθενή. Νέος ασθενής, πολλά προβλήματα, χαμηλό κλάσμα εξώθησης, μία μεσοκοιλιακή ταχυκαρδία σε holder 48ωρου και αρκετές έκτακτες κοιλιακές συστολές σε μορφή διδυμίας, τριδυμίας, αλλά είπαμε και σε non-sustained VT. Αυτός ο ασθενής εννοείται ότι χρειάζεται την κλασική θεραπεία που λένε τα guidelines στις καρδιακές ανεπάρκειες, που κυκλοποιείς όσο μπορείς τα φάρμακα. Του ξανακάνεις νέο holder, είχα δει ότι είχαν μειωθεί αρκετά πλέον οι έκτακτες κοιλιακές συστολές κάτω από 500, αλλά θέλεις αυτόν τον άνθρωπο να τον παρακολουθήσεις, καθώς είναι και πολύ νέος, είναι κάτω από 40. 6 μήνες μετά μου αναφέρει ο άνθρωπος ότι είναι σταθερός, δεν έχει συμπτωματολογία. Εγώ του δίνω την δυνατότητα με το application της iWell. Του λέω, τον εκπαιδεύω σε αυτή την συνάντηση πώς θα το χρησιμοποιήσει και ο άνθρωπος πραγματικά μου στέλνει επιτόπου καρδιογράφημα. Και τι παρατηρούμε εδώ? Παρατηρούμε ότι είναι σταθερός σε φλεβοκομικό ρυθμό και μόλις μία έκτακτη. Σε ένα καρδιογράφημα 30 δευτερολέπτων. Είμαστε σε καλό δρόμο. Και μου στείλε αρκετά τέτοια για να έχουμε μια εικόνα καλή και με σαφές συμπέρασμα. Πάμε σε ένα δεύτερο ασθενή. Είναι μια γυναίκα περίπου 47 ετών. Δεν έχει ιστορικό, δεν υπάρχει προϋπάσχουσης παθήσεις. Συνέχεια διαμαρτύρεται για έκτακτες και αριθμίες. Έχω βάλει holders 2 φορές, δεν είχα βρει τίποτα. Της είχα πει ότι μάλλον δεν είναι τίποτα. Μου τηλεφωνούσε αρκετά συχνά και είπα να της δώσω τη δυνατότητα αυτή με τη συσκευή και να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Πραγματικά εκείνη την ώρα που με πήρε τηλέφωνο, το είχε το μηχάνημα μαζί της, είπα να το κάνει, μου στέλνει το καρδιογράφημα και βλέπω ένα απολύτως φυσιολογικό καρδιογράφημα με φλεβόκομο και 60 παλμούς. Ένιωθε ταχυκαρδία, αλλά στην ουσία δεν είχε τίποτα. Ήταν κρίση πανικού, ήταν αγχώδης διαταραχή. Δεν ήταν πάντως κάτι καρδιολογικό που να αντιδοθήσει να πάει σε επίγουσα βάση στο νοσοκομείο. Πάμε και σε ένα ακόμα πιο δύσκολο περιστατικό από το πρώτο. Ασθενής με στεφανία ανός. Έχει κάνει αγιοπλαστική. Έχει μπλοκ αριστερού σκέλους. Σε όλες τις φάσεις στο ιατρείο είχε φλεβοκομβικό ρυθμό, κλασικά στο μπλοκ αριστερού σκέλους. Μου διαμαρτυρόταν ότι ένιωθε ταχυκαρδίες, παύσεις, ακανόνιστο ρυθμό. Εγώ φοβόμουν ότι μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος κολπική μαρμαργή, καθώς είχε ένα πολύ διατεταμένο κόλπο, κοντά στα 50 χιλιοστά. Του είχα βάλει ξανά δεύτερο holder, πάλι δεν είχα βρει κάτι σαφές, και του δίνω την συσκευή σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον για ένα μήνα. Στην πρώτη εβδομάδα ο άνθρωπος πραγματικά με πήρε τηλέφωνο, μου λέει αυτό που σας έλεγα το νιώθω τώρα. Επικοινωνούμε, του λέω κάτι το
Ο άνθρωπος το κάνει και μου στέλνει το καρδιογράμμα αυτό. Και είναι εμφανές. Έχουμε πράγματι το μπλοκ αριστερού σκέλους που είναι για τους καρδιολόγους πολύ εύκολα το διάκρινε. Και τι βλέπουμε, ακανόνιστο ρυθμό. Στην ουσία δεν υπάρχει κολπικό λάκτισμα. Δεν φαίνεται να υπάρχει φλεβόκομος. Είναι μία κολπική μαρμαρική. Και σε μου στείλε 2-3 ίδια καρδιογραφήματα, ο άνθρωπος πράγματι είχε κολπική μαρμαρική και αυτός έχει ανάγκη από αντιπικτικά, καθώς ήταν μόνο σε αντιμοπεταλιακό. Δηλαδή, η βοήθεια της συσκευής μας έκανε να μπούμε στην διαδικασία να διαγνώσουμε μία πάθηση η οποία χρειάζεται άλλου είδους αγωγή και τροποποίηση κάποιων άλλων φαρμάκων. Έτσι. Αυτό είναι βοηθός, έτσι, δεν είναι ότι είναι η διάγνωση, είναι όμως η αρχή για να μπεις στη διαδικασία παρακολούθησης πιο στενής και αλλαγής τροποποίησης αγωγής. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, για να μην σας κουράσω γιατί είμαστε για τους τελευταίους στο πάνελ, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό διάστημα από τη συμπτωματολογία μέχρι την άμεση επαφή με τον γιατρό. Την απομακρυσμένη παρακολούθηση από οπουδήποτε, ο γιατρός μπορεί να είναι σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό και να έχει συγκεκριμένο ασθενή που να θέλει να ξέρει την πληροφορία, την μπορεί ανά πάση στιγμή. Και έχει και παραπάνω πληροφορία, όχι μόνο για το καρδιογράφημα, μπορεί να έχει αιμοδυναμική κατάσταση, μπορεί να έχει πάρα πολλές συσκευές που μπορούν να συνδεθούν με τη βάση. Notifications, να σε προειδοποιεί, να γίνονται φίλτρα. Υπάρχουν και advanced, πώς το λένε, μπορεί δηλαδή η ίδια εφαρμογή να φιλτράρει κάποια πράγματα ή και να προειδοποιήσει για κάποια καινούργια. Και όσο πάμε, εξελίσσεται, γίνονται συνεχώς updates, προσπαθούμε να βάλουμε όλο περισσότερο η πληροφορία μέσα, ώστε να γίνουμε ο βοηθός του γιατρού, αλλά κατ' επέκταση και του ασθενούς. Από πίσω βρίσκεται μια ομάδα πληροφορικής, μηχανικών, εμπορικού τμήματος, γιατρών, οτιδήποτε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί και να σταθεροποιηθεί και ελπίζουμε να έχουμε και άμεσα αποτελέσματα μετά από τις πρώτες πιλωτικές μελέτες που γίνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Μανιώτη για την παρουσίαση που κάνανε. Συνεργαζόμαστε και με τον κύριο Παπαδόπουλο και με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, γιατί η πληροφορική είναι απαραίτητη. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σωτήρη Χαραλάμπους, εκ μέρους του συνδιοργανωτή Σκυτάλη. Ο κύριος Χαραλάμπους είναι μέλος του ΔΣ του Σωματείου Σκυτάλη και είναι και ο ίδιος μεταμοσχευμένος καρδιάς. Να περιορίσεις. Κύριε Χαραλάμπους, ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι έγινε. Δεν ξέρω, βλέπετε την οθόνη? Παρακαλώ. Παρακαλώ, βλέπετε την οθόνη? Βεβαίως. Ναι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους φροντιστές, διότι επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδιαίτερα για ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται με καρδιακή ανεπάρκεια, στο στάδιο της μεταμόσχευσης καρδιάς. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η συμβολή τους. Εγώ προσωπικά έχω κάνει μεταμόσχευση καρδιάς το 2014. Θα μιλήσω από καθαρά προσωπική εμπειρία. Εδώ είναι μια φωτογραφία με την τεχνητή μου καρδιά. Η καρδιακή ανεπάρκεια, και όταν είσαι στη λίστα μεταμόσχευσης, παρουσιάζει μια σειρά προβλημάτων. Ο ασθενής είναι πολλά πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Καταρχάς, για να είναι στη λίστα μεταμοσχεύσεων, έχει πρόβλημα στην αναπνοή. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Έχει μεγάλη δυσκολία στο περπάτημα. Ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία
στα σκαλοπάτια. Φυσικά υπάρχει μια έντονη δυσκολία στον ύπνο, κάθε λίγο υποχρεώνεσαι, κοιμάσαι 1-2 ώρες και ξυπνάς. Και φυσικά αυτή όλη η κατάσταση δεν σου επιτρέπει με τίποτα να σκέφτεσαι ότι μπορεί και να εργάζεσαι φυσικά, έτσι. Όταν για το τι είναι καρδιανική ανεπάρκεια, ανέφερε φυσικά προηγουμένως με τον καλύτερο τρόπο και ο κύριος Τσούγκος και οι προλαλήσαντες ομιλητές. Στην καρδιακή ανεπάρκεια, όταν είσαι στη λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς, η επιδείνωση δυστυχώς έρχεται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς, αναμένοντας μόσχευμα. Που αν δεν έρθει το μόσχευμα, είσαι τελειωμένος βασικά. Έχεις τελειώσει, έχεις πεθάνει. Υπάρχει μια περίπτωση όπου μπορεί, εάν φτάσεις σε θέμα όπου πλέον είσαι ουσιαστικά όχι απλά έτοιμο θάνατος, αλλά σχεδόν νεκρός, όπως και ο υποφαινόμενος, ο οποίος οι γιατροί μου, ο γιατρός μου με ανακήρυξε νεκρό και μετά επανήλθα με κάποιον τρόπο που δεν γνωρίζω. Υπάρχει μια βοήθεια η οποία είναι μια γέφυρα καρδιάς, λέγεται τεχνητή καρδιά. Στην τεχνητή καρδιά, όπως βλέπετε εδώ και στην φωτογραφία, ουσιαστικά υπάρχουν δύο τεράστιες φούσκες, ας τις πούμε, οι οποίες βγαίνουν με 4 σωλήνες μέσα από το στήθος, από ανοίχτες πληγές και όπου βοηθούν να κυκλοφορήσει το αίμα με την όλη βοήθεια μιας τεχνητής καρδιάς συσκευής που είναι σαν καροτσάκι, όπως βλέπετε εδώ, της Λαϊκής, και πρέπει να είσαι μονίμως στην πρίζα. Η δυνατότητα με μπαταρία να μετακινηθείς είναι με μπαταρία για 1-2 ώρες, όχι παραπάνω. Φυσικά, όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση, το τελευταίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο. Έτσι, το πρώτο, τύπου το τελευταίο, το πρώτο πράγμα. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, το οποίο χρειάζεσαι, είναι ότι για τις σωλήνες οι οποίες βγαίνουν από το στήθος, υπάρχει ανάγκη να γίνεται πολύ συχνή αλλαγή των πληγών. Τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα. Εάν δεν γίνουν σωστές αλλαγές των πληγών, υπάρχει τρομακτικά μεγάλος κίνδυνος να παρισφρήσουν μικρόβια, οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ και συνήθως είναι η τελική κατάληξη. Βεβαίως, η τεχνητή καρδιά αυτή έχει... Η τεχνητή καρδιά έχει σαν μηχάνημα κάποια θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Οπότε βαράνε μία σειρά από συναγερμούς και όταν χτυπάνε συναγερμοί, συνήθως πρέπει να μεταβείς και στο ΟΝΑΣΙΟ για ελέγχους με μια πολύ εξειδικευμένη διαδικασία όπου κάποιος πρέπει να σε μεταφέρει και ούτω καθεξής. Ο ρόλος του φροντιστή για άτομα που ευρίσκονται, στην καρδιακή ανεπάρκεια και δει που έχουν και τεχνητή καρδιά, είναι η 24ωρη, απόλυτα 24ωρη, όταν λέμε συντροφιά και στήριξη. Δεν νοείται να απομακρυνθεί αυτός από σένα. Εντάξει, θα χρειαστείς βοήθεια στα ψώνια, θα χρειαστεί βοήθεια στο μαγείρεμα, στο μπάνιο. Σημαντικότατη είναι η βοήθεια στις αλλαγές των πληγών, διότι δεν είναι εύκολο, έτσι. Οπότε στο θέμα αλλαγές πληγών, ο φροντιστής τη χάνει σε αυτή την περίπτωση για τις τεχνητές καρδιές ειδικής εκπαίδευσης από το ΟΝΑΣΙΟ. Πρέπει να έρθει στο ΟΝΑΣΙΟ αρκετές φορές για να εκπαιδευτεί. Όπως επίσης πρέπει να εκπαιδευτεί και στην υποστήριξη όταν προκύπτουν συναγερμοί για την τεχνητή καρδιά. Δηλαδή,
σε ποιες φάσεις μπορεί να διαχειριστεί τους συναγερμούς ο ίδιος με τηλεφωνική επικοινωνία πάντα με τον Άσιο και σε ποιες φάσεις, πρέπει όπως και να είναι ο κόσμος να χαλάσει με κάποιον τρόπο να φροντίσει να σε μεταφέρει εν ζωή στον Άσιο με την τεχνητή καρδιά και να βαράνε συναγερμοί. Είναι λίγο πολύπλοκο, ας μην αναφερθούμε. Φυσικά είναι σημαντική και η βοήθεια η οποία παράσχει στη φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα τα οποία πρέπει να παίρνεις σε συγκεκριμένες ώρες. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ελέγχεις καθημερινά, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα το ANR, δηλαδή την πηχτικότητα του αίματος για να αποφευθεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είτε από αιμορραγία είτε από θρόμβωση. Και επίσης είναι ένας σημαντικός διάβλος επικοινωνίας με την ιατρική ομάδα. Αυτή είναι η βασική ρόλη που έχω διαπιστώσει για τον φροντιστή όταν κάποιος έχει την καρδιακή ανεπάρκεια σε προχωρημένο στάδιο, είναι στη λίστα και μπαίνει σε κάποια φάση υποχρεωτικά στην τεχνητή καρδιά. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω και τους φροντιστές, αλλά και όσους έχουν προσφέρει όργανα για μεταμόσχευση και ήταν και σήμερα είναι οι δότες τους οποίους μνημονεύουμε σε συνεχή και διαρκή βάση. Θέλω ξανά να ευχαριστήσω τους φροντιστές, να συγχαρώ το σύλλογο για την πρωτοβουλία και όλους τους προλαλήσαντες ομιλητές για τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες έχουν δώσει όσον αφορά το τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και κατά προτίμηση ή δυνατόν να την αποφύγουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Προλαβαίνουμε να κάνουμε και μία ερώτηση από μία συμμετέχουσα. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τεχνητή καρδιά, μας ρωτάει η Κυριακή. Η τεχνητή καρδιά υπολογίζεται 1 με 2 χρόνια, όχι περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσωπικά είχα την τεχνητή καρδιά για 1,5 χρόνο. Ειδικά και παγκόσμιο ρεκόρ τεχνητής καρδιάς το κατέχει ένας κριτικός, ο οποίος ήταν σχεδόν 4 χρόνια. Βρεθήκαμε συνυποψήφιοι για μόσχευμα λίγο πριν συμπληρώσει τα 4 του χρόνια και επειδή ήμουνα σχετικά νέος με την τεχνητή καρδιά, αποχώρησα εις όφελός του. Είναι 1 με 2 χρόνια πρέπει να γίνει η μεταμόσχευση. Εάν δεν γίνει, μπορούν να παρουσιαστούν τραγικά μεγάλα προβλήματα και το σύνηθες είναι η κατάληξη. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα ενδεχομένως? Όχι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χαραλάμπους. Στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει από την με ομιλία της η κυρία Κέλλη Παναγιωτοπούλου, η οποία είναι ιατρός αλλεργιολόγος και βεβαίως είναι και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου Επιώνη, του δικού μας δηλαδή σωματείου. Και το θέμα της παρουσίασης θα είναι η συμβολή του φροντιστή ατόμου με καρδιοπάθεια στην διαχείριση των ψυχολογικών επιπτώσεων του κορονοϊού. Κυρία Παναγιωτοπούλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ξέρουμε ότι ο κορονοϊός έχει μεγεθύνει τα πάντα. Και στη φροντίδα των ασθενών με καρδιοπάθεια έχει συμβάλει στο να διωκώνονται τα προβλήματα.
Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι συναισθηματικές, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και στη σωματική υγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για βαρύτερα συμπτώματα, γιατί ήδη έχουμε μία σοβαρή πάθηση, όπως είναι η καρδιοπάθεια. Επίσης, υπάρχουν και έμεσες συνέπειες, γιατί ο φόβος της μόλυνσης αποτρέπει τους ασθενείς από το να ζητήσουν βοήθεια σε εφημερεύον νοσοκομείο όταν χρειάζεται. Διστάζουν να πάνε. Επίσης, ο φόβος της μόλυνσης από κορονοϊό μειώνει τη συνέπεια στην τακτική παρακολούθηση και την διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. Συχνά για το θέμα του κορονοϊού υπάρχει ελλιπής ενημέρωση ασθενών και φροντιστών. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος και ανησυχία και δεν συμβάλλει στη λήψη σωστών αποφάσεων για τη φροντίδα. Επίσης, η υποχρεωτική αλλαγή των συνθήκων ζωής λόγω του κορονοϊού μπορεί να επιφέρει δυσμενείς αλλαγές συμπεριφοράς σε θέματα διατροφής, άσκησης και κοινωνικών σχέσεων, που επίσης, όπως ήδη ακούσαμε, δημιουργούν συνέπειες για τους ανθρώπους που πάσχουν από καρδιοπάθεια, αλλά και για τους φροντιστές τους. Έχουμε λοιπόν το βάρος της φροντίδας και την κατάθλιψη που έχει και ο ασθενής με αυτή τη χρόνια πάθηση, αλλά και ο φροντιστής. Έχουμε όμως και την ποιότητα της σχέσης που είναι πάρα πολύ σημαντική για να βοηθήσει και τον ασθενή και τον φροντιστή να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις προκλήσεις. Χρειάζεται δηλαδή να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο βάρος της φροντίδας και τα ωφέλη από τη φροντίδα. Και έτσι χρειάζεται να μελετάμε ποια είναι τα συμπτώματα του ασθενούς και να τον βοηθούμε να τα καταγράφει και να ενημερώνει τον γιατρό του, να τον βοηθούμε δηλαδή στην αυτοδιαχείριση και για τη σωστή του λήψη των φαρμάκων, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Υπάρχουν βέβαια αρκετές δυσκολίες. Συχνά τα συμπτώματα του ασθενούς με καρδιοπάθεια αυξάνουν και βέβαια αναμένουμε να επιδεινωθούν εάν τυχόν προκύψει λίμωξη από κορονοϊό. Επίσης, η πανδημία επιφέρει επιδείνωση στην ποιότητα ζωής του φροντιστή, γιατί αλλάζει εντελώς ο σχεδιασμός ζωής του λόγω των απαιτήσεων της φροντίδας, οι οποίες επιτείνονται από τις αλλαγές της ζωής του λόγω της προσαρμογής στις συνθήκες της πανδημίας, όσον αφορά τον χρόνο, το άγχος, τις γενικότερες δυσκολίες, την κατάθλιψη και την αγωνία βέβαια για τον ασθενή. Έτσι, υπάρχει σημαντική ανάγκη του φροντιστή να δέχεται ψυχοθεραπευτική υποστηρικτική παρέμβαση, γιατί η ψυχοθεραπεία συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του φροντιστή όσο και του ασθενού. Ξέρουμε λοιπόν για το στρες του φροντιστή, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό και έχουμε εξηγήσει πόσο πολύ η ψυχοθεραπευτική υποστήριξη τον βοηθάει. Αυτό το στρες μειώνεται επίσης όσο αυξάνει η γνώση για την νόσο και άρα μπορεί να παρέχει καλύτερη φροντίδα στον άνθρωπο, στον συγγενή του. Το ίδιο ισχύει και για την καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, την πληρέστερη ενημέρωση από τους γιατρούς και βέβαια μην ξεχνάμε στις καρδιοπάθειες ότι έχουν απρόβλεπτη έκβαση και αυτό αυξάνει κατακόρυφα το άγχος πολύ περισσότερο και του ασθενή και του φροντιστή, πολύ περισσότερα από όλες τις άλλες χρόνιες παθήσεις. Επομένως, μπορούν οι φροντιστές να βοηθήσουν τον αγαπημένο τους ασθενή ως προς τη βελτίωση της συμπεριφοράς υγείας, ως προς τη χρησιμοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών με σωστό και επικοδομητικό τρόπο, και έτσι να καταφέρουν να αυξήσουν την ποιότητα ζωής και το ψυχολογικό καλό σέχιν και το δικό τους και του ασθενούς. Υπάρχει δηλαδή μια κοινή πορεία μεταξύ ασθενούς και φροντιστή. Έτσι, η μείωση του φορτίου από τα καθημερινά προβλήματα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή και του φροντιστή, αυξάνει την ποιότητα της φροντίδας για τον ασθενή και για τον φροντιστή. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, αλληλοεπηρεαζόμενα και αλληλοεξαρτώμενα. Όσο καλύτερα είναι ο ασθενής, τόσο καλύτερα είναι ο φροντιστής. Και το αντίθετο, όσο καλύτερα είναι ο φροντιστής, τόσο βελτιώνεται ο ασθενής. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πλαίσιο που αποτελείται από πολλούς παράγοντες που βοηθούν
το ασφαλές πλαίσιο της οικογένειας, η γενικότερη στήριξη της κοινότητας. Πάρα πολύ μας βοηθάει η επαφή με τη φύση, αυτό χρειάζεται να το θυμόμαστε. Και βέβαια η φροντίδα της σωματικής υγείας και η φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι οι πυλώνες που συμβάλλουν στη βελτίωση της καλής υγείας γενικότερα και του καλώς έχει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, Κέλλη, για τη συμμετοχή σου όλα αυτά τα χρόνια. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σταύρο Τερζάκη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Καρδιοπαθών Αξιωματικών, Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Φύλων, για να μας μιλήσει για τους τρόπους εξασφάλισης αιμοδοσίας υπερκαρδιοπαθών. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιόνη για την πρόσκληση εκ μέρους της Ένωσης Καρδιοπαθών για τέταρτη συνεχή χρονιά. Να κάνω μόνο share screen. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Σπύρο, έχει ανέβει. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις, Σταύρο. Ναι, να το πρώτο. Αν θέλεις να μας πεις και δύο λόγια για την Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών, για όσους φίλους δεν την γνωρίζουν. Ναι, βεβαίως. Τώρα, άνοιξε. Με ακούς, Σπύρο. Ναι. Φαίνεται η οθόνη. Αν μπορείς να πατήσεις και το πλήρη οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, αιμοδοσία λοιπόν υπέρ καρδιοπαθών. Η Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών, Πολεμικού, Ναυτικού, Λιμενικού, Σώματος και Φύλων ιδρύθηκε από έναν πυρήνα καρδιοπαθών εν αποστατή αξιωματικών του Πολεμικού, Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος το 2010 και σήμερα μετά από 11 χρόνια έχει μέλη εν αποστρατεία και εν ενεργεία αξιωματικούς από όλα τα όπλα του ελληνικού στρατού, πολεμικού, ναυτικού, λιμενικού σώματος και αεροπορίας, συγγενείς, φροντιστές και φίλους. Είμαι ο Σταύρος Τερζάκης, είμαι υπεύθυνος ανάπτυξης ιατρικών προγραμμάτων αιμοδοσίας και τελειατρικών εφαρμογών της Ένωσης και έχω πιστοποιηθεί ως συνήγορος Ευρωπαίου ασθενή στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών της ΙΟΠΑΤΗ. Είναι λοιπόν αβέβαιο και σφόδρα πιθανό ένας φροντιστής ή ένας ασθενής καρδιοπαθούς να δεχθεί ένα τηλέφωνο, ένα κόκκινο τηλέφωνο να χτυπήσει από αυτά τα κόκκινα τηλέφωνα που χτυπάνε περίεργες ώρες τα βράδια και να δεχθεί ένα αίτημα ότι ένας άνθρωπος που αγαπάς, ο οποίος μπορεί να είναι συγγενής σου, μπορεί όμως και να είναι και του ευρύτερου περιβάλλοντός σου, ότι έχει ένα πρόβλημα, μια ενόχληση στο στήθος, το πήγανε στο νοσοκομείο στο Ενάσιο και διαπιστώθηκε ότι επήγει η επέμβαση, η καρδιολογική του επέμβαση και χρειαζόμαστε 8 φιάλες αίμα. Γιατί 8 φιάλες αίμα? Γιατί την πρώτη φορά που θα βιώσεις ένα τέτοιο σενάριο θα θεωρήσεις ότι σου κάνουν πλάκα, γιατί είναι πολλές πράγματα 8 φιάλες αίμα, αλλά βλέπουμε εδώ ότι για μια καρδιοκυριουργική επέμβαση ανοιχτή της καρδιάς, πράγματι χρειάζονται 8 φιάλες αίμα, αλλά και για μια κλασική διαδερμική επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας χρειάζονται 4 φιάλες αίμα. Η δεύτερη σκέψη λοιπόν, αφού δεχτείς το αίτημα, είναι αν θα προλάβεις, αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση και το στρες εκτοξεύεται στα ύψη. Θα παρουσιάσω 3 τρόπους και θα καταλήξω με ένα συμπέρασμα ποιος είναι ο ευφιέστερος τρόπος να συγκεντρώσεις αυτές τις φιάλες. Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνεις τα τηλέφωνα σε όλους τους γνωστούς φίλους και οικείους, θα τους παρακαλέσεις και το ερώτημα είναι πόσα τηλέφωνα πρέπει να κάνω για να έχω 8 φιάλες αίμα αύριο. Βιβλιογραφικά πρέπει να κάνω 24 τηλέφωνα με ένα συντελεστή ασφαλείας επί 3. Γιατί επί 3? Γιατί όλους τους ανθρώπους που θα πάρω τηλέφωνο, η πλειονότητά τους
μπορεί να μην μπορεί να δώσει αίμα. Γιατί δεν έχουν χρόνο, δεν είναι στη συγκεκριμένη ηλικία, έχουν ταξιδέψει εντός Ελλάδος σε περιοχές που δεν μπορούν να δώσουν αίμα επειδή υπάρχουν κουνούπια, έχει ήδη αιμοδοτήσει, έχει ίωση, έχει πάρει ασπιρίνη ή μπορεί άλλοι να υποσχεθούν και απλά να μην πάνε. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι να ήσουν εσύ ο ίδιος εθελοντής αιμοδότης. Σε αυτή την περίπτωση είτε είσαι ένας εθελοντής αιμοδότης που έχεις δώσει μία φιάλη, είτε είσαι ένας πολύ επιμελής εθελοντής αιμοδότης, βλέπετε εδώ πέρα δεξιά, που έχει δώσει ο άνθρωπος 63 φιάλες αίμα, δεν μπορεί να διαθέσει από την κάβα που έχει υπέρ ανθρώπου που δεν είναι συγγενής εξαίματος πρώτου βαθμού ανιών ή κατιών. Και ο τρίτος ευφιέλευθερος τρόπος είναι να αιμοδοτήσει υπέρ συλλόγου αιμοδοτών, γιατί σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί έναν μοχλό. Υλοποιώντας το ευαγγελικό ρητό «αλλήλων τα βάρη βαστάζεται», όταν αιμοδοτήσει υπέρ συλλόγου αιμοδοτών, αρκεί να κάνεις ένα και μόνο τηλέφωνο στον υπεύθυνο του συλλόγου, ο οποίος με ένα απλό email ή fax στο ΕΚΕΑ θα διαθέσει τον αριθμό φιαλών που εσύ επιθυμείς και είναι απαραίτητος υπέρ του ασθενούς. Πώς αιμοδοτώ υπέρ της Ένωσης Καρδιοπαθών? Το μητρό μας είναι το 12626. Συμπληρώνεις το δίφυλλο πριν την αιμοδοσία. Αιτήσε να βγάλεις και ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη, έτσι ώστε να έχεις πρόσβαση online στη μερίδα σου. Δεν ξεχνάς μετά την εθελοντική αιμοδοσία υπέρ του συλλόγου να πάρεις και τη βεβαίωση και να μας την αποστείλεις, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι έχεις αιμοδοτήσει άπαξ τουλάχιστον μία φορά αρκεί και εμείς σου εξασφαλίζουμε την διαβίου παροχή εφιαλών σε όσον αριθμό καταστεί αναγκαίο. Έχεις και την online δυνατότητα, εφόσον έχεις βγάλει την ηλεκτρονική κάρτα αιμοδότη, να δεις εδώ την εθελοντική, την καρτέλα σου την online. Εδώ βλέπετε τη δική μου καρτέλα. Από το 2017 είναι οι τελευταίες αιμοδοσίες και τα τελευταίες φορές έχω δώσει και εγώ πετάλια. Σύνοψη, δεν είναι ούτε αδύνατο ούτε απίθανο να χρειαστώ αίμα, οπότε έχω τρεις επιλογές μπροστά μου. Ή να είμαι μόνος και έρημος και αναζητώ τόσο εθελοντές αιμοδότητες όσο χιλιάδες επί τρία, ή να είμαι ο ίδιος εθελοντής αιμοδότης, οπότε μπορώ να κάνω χρήση του αποθέματος μόνο υπέρ των συγγενών μου πρώτου βαθμού, συζύγου και μου του ιδίου, είτε να έχω εθελοντήσει υπέρ συλλόγου αιμοδοτών, οπότε με ένα μόνο τηλέφωνο έχω διπλά πλεονεκτήματα, γιατί έχω και τις φιάλες υπέρ του συλλόγου που μπορεί να δώσει ο σύλλογος και τις φιάλες που έχω εγώ στην ατομική μου κάβα, στην ατομική μου καρτέλα ως εθελοντής αιμοδότης. Οπότε έχω μόχλευση και διατηρώ τη χρήση του αποθέματος υπέρ των συγγενών πρώτου βαθμού, συζύγου και μου του ιδίου όπως δεύτερη επιλογή. Τι επιλέγω να κάνω ως φροντιστής καρδιοπαθούς? Για να μην βρεθώ στη δυσμενή θέση να ψάχνω, πρέπει να αιμοδοτώ εθελοντικά τακτικά υπέρ συλλόγου αιμοδοτών, υπέρ του δικού μας συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλου. Να έχω κάρτα εθελοντή αιμοδότη και να γνωρίζω και για πάνε ενδεχόμενο πώς να κάνω κάρπα. Αυτή εδώ είναι η αίτηση εγγραφής μέλους. Εμείς δεχόμαστε όχι μόνο αξιωματικούς και τα μέλη των οικογενειών τους, αλλά και απλούς πολίτες και φίλους. Και αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σταύρο Τερζάκη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Η αιμοδοσία είναι πολύτιμο πράγμα και σώζει ζωές. Πράγματι, έτσι είναι. Πράγματι. Και μεταφορικά και ουσιαστικά. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Χρήστο Νίκα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Emergency Help, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα διαχείριση ασθενών με ο κορονοϊό μέσω τηλεϊατρικής. Κύριε Νίκα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα την επιόνη. Ονομάζομαι Νίκας Χρήστος, είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Επίγουσης Βοήθειας Emergency Help, Υπηρεσίων Ασθενοφόρου.
Ξεκινάω την παρουσίαση, μην καταχρηστώ από το χρόνο σας. Βλέπετε? Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία. Η Emergency Help είναι στρατηγικό συνεργάτη της πολυεθνικής Europe Assistance εδώ και 7 χρόνια και βρισκόμαστε σε μια στρατηγική συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υγείας τόσο για τον εισερχόμενο τουρισμό όσο και για τους Έλληνες πολίτες. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι σε τρεις βασικούς άξονες. Είναι οι υπηρεσίες ιατρικής, οι υπηρεσίες νοσηλείας κατοίκων και φυσικά οι υπηρεσίες ασθενοφόρου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο ένα χρόνο όταν ξεκίνησε η πανδημία, ξεκινήσαμε από τους πρώτους ένα πρόγραμμα, την απομακρυσμένη διαχείριση ασθενών με COVID, το οποίο το κάναμε μέσω εφαρμογών, συμπτωματολογίας με ταυτόχρονα λήψη ζωτικών ενδείξεων. Χρησιμοποιήσαμε εξειδικευμένα ιατρικούς αλγόριθμους και πρωτόκολλα, ώστε να μπορούμε να αναλύουμε και να κάνουμε μια πρόληψη επικινδυνότητας του κάθε περιστατικού που δεχόμασταν προς αντιμετώπιση. Ο τρόπος που το κάναμε ήταν μέσω συστημάτων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ήχου και εικόνας, μέσω τηλεατρικής. Η μέθοδος που ακολουθούσαμε ήταν ανάλογα με τη συμπτωματολογία και τα ζωτικά. Δημιουργούσαμε επαναληψιμότητες ανά ημέρα. Όλες οι τηλεδιασκέψεις γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτές, γιατρούς και διασώστες από το κέντρο τηλεϊατρικής που μας το παρέχει Europe Assistance. Και φυσικά η καταγραφή γινόταν σε ειδικές πλατφόρμες, το οποίο μπορούσε να μας δώσει, πέρα από την οπτική εικόνα που είχαμε με τον ασθενή, να αναλύσουμε σε βάθος τα ζωτικά, τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι βάση του ICP-C2, το οποίο μας έδινε alert σε ICD-10 νόσους. Οπότε διευκόλυνε πάρα πολύ την αξιολόγηση από τον επαγγελματία υγείας και την προώθηση του αιτήματος στον ιατρό. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε κατά των ασθενών με COVID, μάλλον τα περιστατικά που διαχειριστήκαμε ήταν 2.135 ασθενείς. Το 55% των ασθενών είχαν έντονα συμπτώματα. Εάν ήταν να μετακινηθούν οι ασθενείς ή να μετακινηθούμε εμείς στην οικία τους που νοσούσαν, θα έπρεπε να είχαν διανυχθεί περίπου 9.075 χιλιόμετρα, δηλαδή 9 φορές να πάμε Θεσσαλονίκη και να έρθουμε. Και μόλις το 4,8% από τα περιστατικά αυτά χρειάστηκε στη τελική να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Τα συμπεράσματα με τον τρόπο που το κάναμε είναι πάρα πολλά. Θα εστιάσω όμως σε ένα πολύ λεπτό που δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς μας, στο BMI. Γιατί πέρα από την καταγραφή των ζωτικών, είναι και τα βιομετρικά, είναι το ύψος, είναι το βάρος. Ασθενείς που είχαν από 23 μέχρι 24,5 BMI παρατηρήθηκε ότι είχαν μπύρετο πάνω από 38,8 από τη δεύτερη μέρα κιόλας των συμπτωμάτων τους. Ασθενείς με BMI 26,8 μέχρι 28,4, τα συμπτώματα τους κρατούσαν πάνω από 7 μέρες και με πολύ έντονη ατονία τις επόμενες, δηλαδή μέχρι την 11η μέρα. Αυτό ήταν περίπου το 74,5% των ασθενών που διαχειριστήκαμε απομακρυσμένα. Και φυσικά, εντύπωση μας έκανε το ασθενείς με υπέρβαρους που θα λέγαμε, είχαν πολύ ήπια συμπτώματα σε μεγάλο ποσοστό, στο 91,7% των περιστατικών που διαχειριστήκαμε, το οποίο μέσα σε 3 μέρες είχαν πολύ ήπια συμπτώματα με ένα εμπύρετο 37,8. Αυτή ήταν έτσι ένα πολύ γρήγορο των υπηρεσιών μας όσο αφορά τη διαχείριση των περιστατικών. Θεωρούμε ότι το κομμάτι της τεχνολογίας είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Πρέπει να αρχίσουν να υπάρχουν συνεργασίες. Αυτό που έχει κάνει η κυρία Παναγιωτοπούλου, ο κύριος από το ΕΚΕΤΑ, ξεκινώ, ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, νομίζω. Ο κύριος Ομήρος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους συνεργασίες, γιατί
η λήψη των δεδομένων και η υποστήριξη από ένα 24ωρο συντονιστικό κέντρο που μπορεί να προσφέρει ακόμα και την άμεση βοήθεια, πρέπει να αρχίσουν να παντρεύονται. Όλη αυτή η πληροφορία πρέπει σιγά-σιγά να αλληλομοιράζεται και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο αντιμετώπισης προς όφελο του κάθε ασθενή. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές ως προς το χρόνο τους στην αντιμετώπιση χρονέων περιστατικών, εννοείται. Ο χρόνος είναι ένα πολύ σημαντικό, η απόσταση είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Οπότε είμαστε στο έτος της τεχνολογίας, αφορμή ήταν η πανδημία και ευελπιστούμε να εξελίξουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες σε συνεργασίες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκα για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Σας ευχαριστώ. Η παρουσίαση του κύριου Νίκα ολοκληρώνει το σύνολο των παρουσιάσεων και ολοκληρώνει ουσιαστικά τη σημερινή μας ημερίδα. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Όποιος θέλει να ρωτήσει τους συνομιλητές, έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Αν κάποιος θα ήθελε να κάνει κάποια ερωτήματα στους παρουσιαστές. Έχει κάποιο ερώτημα να κάνει. Κάποια ερωτήματα απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια μέσω του chat και να ενημερώσουμε επίσης ότι η ημερίδα θα βρίσκεται και διαδικτυακά στο Facebook και στο YouTube. Κέλλη, δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις κάτι, κυρία Κολτσιδοπούλου. Θα ήθελα να πω θερμά συγχαρητήρια σε όλους για το έργο, για το όραμα. Προχωράμε, έχουμε κάνει πολλά βήματα και προσδοκούμε τα καλύτερα για το μέλλον. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Σίγουρα οι συνέργειες που ανέφερε και ο κύριος Νίκας και με τον κύριο Παπαδόπουλο μπορούν να τις να τις αξιοποιήσουμε και να τις έχουμε κατά νου. Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά τους συνδιοργανωτές από τη Σκυτάλη, τον κύριο Χαραλάμπους, την καρδιά του παιδιού, τον κύριο Σταύρο Τερζάκη, που ακούραστα μας ενημερώνει κάθε φορά για αυτήν την ημερίδα. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, να τους ξαναναφέρουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατή η διενέργεια αυτής της ημερίδας. Είναι το Νεφρολογικό Κέντρο Σαρονικού, η εταιρεία Emergency Help του κυρίου Νίκα και βεβαίως η Novartis Ελλάς, που είναι ο μέγας χορηγός μας, ο μέγας χορηγός της ημερίδας μας. Επίσης, η χορηγή επικοινωνίας είναι το psychologynow.gr, το dailypharmanews.gr και το iatronet.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι την επόμενη χρονιά ενδεχομένως να μπορέσουμε να τα πούμε και διαζώσεις, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Το ευχόμαστε όλοι. Καλή υγεία σε όλους, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε σε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα. Γεια σας.